διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από την επανλειτουργία πάλι σήμερα του σταθμού «Η Ροή» με τον Δημήτρη Καζάκη στην εκπομπή, που πολύ καιρό είχαμε να ακούσουμε, γιατί ανακατασκευές στο στούντιο και άλλα πράγματα που προωθούνται δεν έδωσαν αυτή την ευκαιρία. Πάντως ο σταθμός λειτουργεί, παρά το γεγονός ότι ετοιμάζεται και το web στούντιο δίπλα, για να έχουμε και αυτόματη τηλεόραση. Στο μικρόφωνο είμαι ο Δημήτρης Κυπριώτης. Θα κάνουμε την εκπομπή εδώ μαζί με τον Δημήτρη Καζάκη. Πολλά ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα, που ξεκινάνε από την ιστορική σήμερα ημέρα με τις 9 Μαΐου, που είναι και το τέλος του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου. Ημέρα συνθηκολόγησης της Γερμανίας, της ναζιστικής Γερμανίας, για να είμαστε έτσι και ολοκληρωμένοι. Η νίκη ενάντια στον φασισμό και ναζισμό γενικότερα. Μεγάλες γιορτές βέβαια στην Ρωσία σήμερα και σε πολλές άλλες χώρες. Όχι και τόσο βέβαια στον λεγόμενο δυτικό κόσμο, που περνάει έτσι λιγάκι στα μουλοχτά η υπόθεση, ενώ είναι ένα παγκόσμιο γεγονός που θα πρέπει να συνετίζει τον κόσμο. Και βεβαίως το κυρίαρχο θέμα στην ελληνική επικαιρότητα είναι τα θέματα των μέτρων, τα προαπαιτούμενα, δηλαδή το νέο μνημόνιο, τα νέα μέτρα τα οποία ήρθε και τους απεκάλυψε από τα έξω προς τα μέσα, διότι εδώ πέρα συγγύει η χθίωση παντού και βεβαίως τους βγήκανε στη φορά. Για όλα αυτά και πολλά άλλα τα οποία στη συνέχεια θα βγουν, θα μιλήσουμε σήμερα. Καλημέρα Δημήτρη, ο λόγος σε σένα. Το ζήτημα, καταρχάς, η νίκη ενάντια στον ναζισμό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γιορτάζεται σε πάρα πολλές χώρες βεβαίως. Ο Πούτιν την έχει αναδείξει σε μεγάλη εθνική επέτειο της Ρωσίας με εντυπωσιακές παρελάσεις. Έχει κάνει την παρέλαση του συντάγματος των πώς το λέει ακριβώς, των αγνώστων στρατιωτών. Αυτό το πράγμα είναι οπουδήποτε σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν ρωσικές παροικίες, όπου υπάρχουν συγγενείς, έστω και δυσέγγωνα, στρατιωτών που πολέμησαν, όσο πολέμησαν στο Κόκκινο Στρατό την εποχή εκείνη, είτε σαν παρτιζάνοι είτε σαν μέλη του Κόκκινου Στρατού, κάνουν μαζικότατες γιορτές πραγματικά και εδώ στην Ελλάδα. Έχει γίνει, φυσικά αυτό συνδέεται και καλά κάνουν που το συνδέουν με τον πατριωτισμό του Ρώσου. Έτσι αλλιώς κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο Κόκκινος Στρατός ήταν η καθοριστική σημασία στην ήττα της ναζιστικής Γερμανίας, αλλά έχει ενδιαφέρον να πούμε ορισμένα, έτσι, για όσους τουλάχιστον δεν τα γνωρίζουν, παραλυπόμενα. Η υπογραφή καθυστέρησε περίπου μία εβδομάδα. Η υπογραφή της παράδοσης της κατάθεσης των όπλων των Γερμανών, δηλαδή της πλήρους παράδοσης των Ναζί, όπου έγινε ουσιαστικά από το γερμανικό επιτελείο της Wehrmacht, αλλά καθυστέρησε περίπου μία εβδομάδα από τότε που αποφάσισε ο Χίτλερ να αυτοκτονήσει μαζί με τους πιο κοντινούς του συνεργάτες. Ο λόγος είναι απλός. Διαφωνούσαν τα Waffen SS, οι οποίοι συνέχιζαν τις μάχες και χρειάστηκε η εκαθάριση, να γίνει η εκαθάριση στην περιοχή του Βραδεμβούργου, δηλαδή της πύλης του Βραδεμβούργου, όπου ήταν το παλιό Reichstag, όπου από κάτω ήταν το εκεί όπου ήταν το επιτελείο του Χίτλερ. Χρειάστηκε να γίνει η καθάριση του Κόκκινου Στρατού, στήχησε πάρα πολύ και στο Κόκκινο Στρατό φυσικά, αλλά και στους πολίτες, Γερμανούς πολίτες, αλλά φυσικά, γιατί δεν εγκατέλειπαν. Και τελείως τυχαία, η τελευταία δύναμη που υπερασπίστηκε το Reichstag δεν ήταν οι Γερμανοί, ήταν Γάλλοι. Ήταν Γάλλοι της μεραρχίας Καρλομάγνος των Waffen SS. Λοιπόν, αυτοί οι Γάλλοι δεν γλίτωσε κανένας, φρόντισε ο Κόκκινος Στρατός για αυτό. Για παραδειγματισμό,
Λοιπόν, δυστυχώς στην γαλλική πολιτεία που ήρθε μετά πολεμικά δεν έγινε η εκαθάριση που έπρεπε. Προστατεύτηκαν οι ρίζες, ο σκληρός πυρήνας του γαλλικού δοσυλλογισμού, για να τον έχουμε σήμερα σε πλήρη εξέλιξη και σε πλήρη άνθηση με τον κύριο Μακρόν. Βεβαίως αντίστοιχα έγινε και εδώ. Θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί δεν γιορτάζουμε και εμείς, ας πούμε, το κλείσιμο αυτού του πολέμου μαζί με την 28η Οκτωβρίου του 40, που είμαστε οι μόνοι που γιορτάζουμε την έναρξη του πολέμου, γιατί δεν έχουμε να ντρεπόμαστε για τίποτα. Γιατί ο δικός μας ο λαός, παρά τους κίνσορες και τις κασάνδρες περί ταχύτατης ήττας, περί πολέμου για την τιμή των όπλων και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία υπήρξαν και στη Γαλλία, και χάρη σε αυτούς που μετέπειτα έφτιαξαν το Βυσί, ιτήθηκε η Γαλλία μέσα σε 4 εβδομάδες. Εδώ πέρα αυτό δεν πέρασε. Στην Ελλάδα δεν πέρασε. Ο ελληνικός λαός έδωσε τη μάχη του, απέδειξε ποιος είναι και με την πράξη του αυτού συνέτρεψε και το εσωτερικό φασιστικό καθεστώς που ζητοκραυγάζουν ακόμη και σήμερα ορισμένοι ηλίθιοι, έλεος και ανιστόρητοι άνθρωποι. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως δεν γιορτάζεται, γιατί βεβαίως όταν θέλουν να το γιορτάσουν, τι να γιορτάσουνε. Η σημερινή πολιτική τάξη είναι δοσυλλογική. Κατάγεται από δυσυλλόγους. Τι να γιορτάσουνε, ποιες νίκες πιανών να γιορτάσουν. Λοιπόν, και φυσικά το μόνο που θέλουν να αναδείξουν και το μεγάλο ψέμα είναι ότι μας απελευθέρωσαν οι Εγγλέζοι και γενικά οι σύμμαχοι. Μέγα ψέμα. Ο πρώτος Εγγλέζος πάτησε στην Αθήνα μία εβδομάδα μετά την απελευθέρωσή της από τον Ελλάς. Αυτός απελευθέρωσε βεβαίως ταγμένος στη διοίκηση, στο Γενικό Στρατηγείο της Αλεξάνδρειας, από την Αλεξάνδρεια που ήταν το Συμμαχικό Στρατηγείο. Θεωρόταν συμμαχική δύναμη, αλλά αυτός είναι που απελευθέρωσε την Αθήνα. Και το μόνο που έγινε όταν έφτασαν οι πρώτοι Άγγλοι στην Αθήνα, που συνοδευόντουσαν από τον Παναγιώτη τον Κανελόπουλο, που ήταν εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Εθνικής Ενότητας πριν αυτή πατήσει το πόδι της στην ελεύθερη Ελλάδα, το μόνο που είδαν είναι μια παλαϊκή διαδήλωση της απελευθέρωσης που όμοιά της δεν έχει ξαναζήσει αυτός ο τόπος. Πάντως, παρακολουθώντας και σήμερα σκηνές που είχε απευθείας η τηλεόραση από την Κόκκινη Πλατεία, από την Μόσχα, το εντυπωσιακό που παρατηρείται και σε άλλες, αν θέλουμε, τέτοιες παρόμοιες εκδηλώσεις κάθε χρόνο, κυρίως όμως από την περίοδο Πούτιν, είναι αυτό πρέπει να το επισημαίνουμε. Δεν είναι μόνο το εντυπωσιακό του στρατού, το οποίο το βλέπεις, την πειθαρχία, την οργάνωση, όλα αυτά τα οποία τα βλέπεις. Δύο πράγματα, τουλάχιστον εμένα αυτά μου κάνουν εντύπωση. Πρώτον, οι βετεράνοι, οι οποίοι βρίσκονται πάντοτε εκεί. Σήμερα δε συμβολικά είχε δίπλα του τον πρόεδρο της Μολδαβίας, που αυτό πολλά σημαίνει. Ενώ πέρυσι είχε το Αζερμπαϊτζάν. Είχε Αζερμπαϊτζάν. Αυτό δείχνει ότι μια μεταστροφή γίνεται πλέον προς αυτή την κατεύθυνση της επανασυγκόλυσης, με διαφορετικό βέβαια τρόπο, όλων των ανεξαρτοποιημένων δημοκρατιών. Και το κυρίαρχο θέμα είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο, είπε ο εκφωνητής. Και ο εκφωνητής δεν ήταν Ρώσος, ο εκφωνητής ήταν Έλληνας που έκανε τις αναμεταδόσεις. Πάνω από 1,5 εκατομμύρια κόσμος ήταν στους δρόμους να διαδηλώσει και να ζητοκραυγάσει πατριωτικά, διότι αυτό το συνέστημα βγαίνει αβίαστα για τη σημερινή μέρα, η οποία είχε και άλλες παρελάσεις τέτοιες και στα υπόλοιπα κράτη και στις πόλεις, ακόμα δε και στην Ουκρανία μέσα, παρά το γεγονός ότι υπήρχε μεγάλη αντίδραση, εν τούτης έγινε στο κομμάτι που ελέγχεται. Στις προηγούμενες μέρες, προηγούμενες εβδομάδες, υπήρξε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια της κυβέρνησης των Ναζί στην Ουκρανία, γιατί εκεί έχουμε Ναζί. Εκεί είναι έχουμε ακροδεξιά τύπου Λεπέν, έχουμε Ναζί. Λοιπόν, και μάλιστα ένας από τους τελευταίους βετεράνους του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος πολέμησε πρώτα σαν παρτιζάνος και μετά σαν μέλος του Κόκκινου Στρατού, του Ουκρανικού Μετόπου, να το πούμε έτσι, αν θυμάμαι καλά και δεν προδίδει η μνήμη μου, ο διοικητής Ροκοσόφσκι. Λοιπόν, αυτός λοιπόν εκτέλεσε εν ψυχρό τον τελευταίο Ναζί δοσύλλογο, Ουκρανό δοσύλλογο, ο οποίος είχε βάψει τα χέρια του με αίμα Εβραίων, Σοβιετικών πολιτών,
στην, κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής. Αυτό σήμερα δικάζεται, σας πληροφορώ, από τη σημερινή κυβέρνηση, η οποία έδωσε εντολή στο Γενικό Εισαγγελέα να δικαστεί ως εγκληματίας, δηλαδή ως προσδοκούμενο για ανθρωποκτονία, μάλιστα και μάλιστα εκ προθέσεως. Προσπάθησαν τα προηγούμενα, επειδή ξέραν ότι έρχεται αυτή η στιγμή όπου η Ουκρανία την έχει ζήσει πάρα πολύ έντονα, έχει πάρα πολλούς βετεράνους η Ουκρανία, στο έδαφος της Ουκρανίας έχουν γίνει τρομακτικές μάχες και στην υποχώρηση του Κόκκινου Στρατού στην πρώτη φάση, αλλά και στην αντεπίθεση του Κόκκινου Στρατού στην προσπάθεια να πάρει την πρωτοβουλία ενάντια στο ναζιστικό τέρας. Υπήρξαν πάρα πολλές μάχες. Το Κίεβο ειδικά υπήρξαν δύο φορές. Η αναμέτρηση ήταν τρομακτική. Συγκρούστηκαν εκατομμύρια. Οι δύο στρατοί έφεραν εκατομμύρια στο πεδίο της μάχης. Δεκάδες χιλιάδες άρματα μάχης, δεκάδες χιλιάδες πυροβόλα, χιλιάδες αεροπλάνα. Μιλάμε παγκόσμια αναμέτρηση. Μιλάμε μεγέθη που δεν τα ξαναγνώρισε ποτέ ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αναμετρήθηκαν εκεί. Από όψη μεγέθους, πυρός, τι άλλο μπορεί να πει κανείς. Λοιπόν, ακριβώς γι' αυτό, επειδή γιορτάζεται ιδιαίτερα στην Ουκρανία, οι Ναζί που είναι στην κυβέρνηση προσπάθησαν να αναβιώσουν τις ναζιστικές παραστατικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν βάψει τα χέρια τους με αίμα τόσο Ουκρανών όσο και Σοβιετικών πολιτών ευρύτερα. Και πρωτίστως βεβαίως Εβραίων, γιατί συμμετείχαν στην πρώτη μεγάλη καθάριση Εβραίων που έγινε από τους Ναζί, Μπάμπι Γιάρ, που είναι λίγο έξω από το Κίεβο. Το οποίο μάλιστα το ισοπεδώσουν τώρα για να ξυλώσουν τα μνημεία που έχει εκεί και να βάλουν αντισοβιετικά μνημεία και φιλονάζει βεβαίως. Εκεί απέδειξε παρόλα αυτά η σημερινή εκδήλωση και χθες, από χθες έχει ξεκινήσει εκδήλωση, έδειξε πού είναι ο λαός, ποια είναι η πλειοψηφία, γιατί ο λαός κατέβηκε με τις σημαίες του Κόκκινου Στρατού και τους βετεράνους μπροστά, και αυτός που δικάζεται ήταν μπροστά ακόμη 97 χρονών ο άνθρωπος, ναι, και θα το δικάσω 97 χρονών. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τι σημαίνει φασισμός και τι σημαίνει ακροδεξιά. Τώρα μιλάμε για δεξιά και ακροδεξιά. Μιλάμε για φασισμό και ναζισμό. Λοιπόν, ενδιαφέρον βεβαίως είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έκανε ούτε καν μια δήλωση. Η τόσο ευαίσθητη στα ζητήματα δημοκρατίας και όλα αυτά. Το Μακρόν όμως. Ναι, έχουμε το νέο Waffen SS. Λοιπόν, εκλεγμένο πού στη Γαλλία. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον επίσης ούτε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει βγάλει, παρά το γεγονός ότι έχει ξεφτυλίσει την ιστορία βάζοντας τον κομμουνισμό και τον ναζισμό στο ίδιο ακριβώς σημείο, στο ίδιο καλάθι, δεν έχει γενικά πάρει μια θέση να γιορτάζει, έστω επαιτειακά με δηλώσεις. Δεν είναι τίποτα φοβερό από ποιους να το απαιτήσει αυτό το πράγμα για την ήττα του ναζισμού. Αυτό είναι, δεν είναι. Έτσι. Το θέμα. Και αυτός είναι ο λόγος που επισημαίνουμε για δύο πράγματα. Γιατί μπορεί κάποιος τώρα να ρωτήσει τι θέλουμε τώρα και να κατέβουμε. Μα ο σκοπός είναι πρώτον να δείξεις τον σεβασμό ο οποίος δίνεται στους βετεράνους, αυτό που είπαμε, στα μέλη των οικογενειών τους που θα κατέβουν μετά τη στρατιωτική παρέλαση, ναι, με τις φωτογραφίες των προπαππού τους, των παππούδων τους, των γονιών τους, χιλιάδες κόσμος να ξεχθεί να κάνει τη δική του παρέλαση. Αυτό είναι κάτι που τονώνει, όπως και να το κάνουν, την ενότητα του λαού. Αυτό πρέπει να επισημαίνουμε. Και δεύτερο, το γεγονός ότι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον πατριωτισμό της χώρας και βεβαίως την εναντίωσή τους, την ενότητά τους απέναντι στον φασισμό. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα αναδεικνύει μια δημοκρατική χώρα και ένας άλλος δημοκρατικός, αν θέλει να λέγεται θεσμός. Δεν έχει κάποιο άλλο, κάποια άλλη έννοια. Αυτά είναι τα κυρίαρχα. Και βεβαίως να θυμόμαστε το τι συνέβη ως κακό παράδειγμα. Και εκεί πέρα για να μην έχουμε πάλι τα ίδια πράγματα που εκεί βαδίζουμε σήμερα. Έχουμε το φίδι γεννάει και δεν είναι η Λεπέν αυτή που γεννάει, που γέννησε. Έχουμε το Μακρόν. Αυτό είναι το φίδι που γέννησε το. Βγήκανε γκάλο, όχι γκάλο, βγήκανε, είναι στατιστικά στοιχεία σε σχέση με αυτούς που ψήφισαν, με τι πήρε το κάθε, η κάθε υποψηφιότητα. Και τελικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γαλλίας βγήκε με ποσοστό 38% του λαού. Αυτή είναι η αλήθεια, όπως και αν θέλουμε να κρύβεται.
Και ο υπόλοιπος κόσμος που είναι στα κάγκελα. Ναι. Έτσι, αυτό έδειξε. Απλά είναι το ζήτημα αυτό το πράγμα. Πλέον ότι εδώ έχεις πολλά χαρακτηριστικά. Διάβαζα σήμερα το Bloomberg, ή μάλλον χθες, το Bloomberg και το Economist, το οποίο σαν μέσα ενημέρωσης εκφράζουν την παγκόσμια αριστοκρατία του χρήματος. Ο όρος αριστοκρατία του χρήματος είναι ένας όρος που επινοήθηκε και χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στη Γαλλία από την εποχή του 1830 και μετά, την υιοθέτησε και ο Καρλ Μάρξ, αλλά δεν είναι δική του, δεν είναι δικός του όρος. Ο όρος προήλθε από την πολιτική αυτογραφία της γαλλικής, και αν θυμάμαι καλά, χωρίς να επιβεβαιώσω, αλλά μπορώ να το κοιτάξουμε και να το επιβεβαιώσουμε. Λοιπόν, ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο ήταν ο Θιέσος. Ο Θιέσος τότε ήταν επαναστάτης. Mm-hmm. Ήταν επαναστάτης ενάντια στη μοναρχία, την βεβαίως ορλεανική μοναρχία, η οποία το 1830 πέταξε τους Βουρβώνους μακριά. Και το χρησιμοποίησε σαν επιχείρημα ότι η ορλεανική μοναρχία στη Γαλλία δεν ήταν παρά έκφραση μιας νέας αριστοκρατίας, της αριστοκρατίας του χρήματος, ενώ οι Βουρβώνοι ήταν της παλιάς αριστοκρατίας, της αριστοκρατίας της διοκτησίας. Λοιπόν, είχε ενδιαφέρον να πούμε ότι διάβαζα λοιπόν στο Bloomberg και στο Economist πόσο σταθεροποιήθηκαν οι αγορές και πόσο ικανοποιημένες είναι οι αγορές από την εκλογή του Μακρόν. Γυρίζοντας λοιπόν τα αρχεία μου, γιατί κάνω τέτοιες παλαβομάρες, βρήκα το Economist που έχω το τεύχος της 29 Νοεμβρίου 1851. Τότε ο τότε πρόεδρος της Γαλλίας, Λουδοβίκος Ναπολέων Βοναπάρτης, λοιπόν, έλεγε, απειλώντας με το δάχτυλο, ότι έτσι και με ξαναενοχλήσει η Εθνική Συνέλευση, δηλαδή το Κοινοβούλιο τότε, το νεοσύστατο, από το 1848, την Επανάσταση που είχε βγει, τότε θα απευθυνθώ εγώ στο λαό. Και ο λαός μόνο θα με στηρίξει με την ψήφο του. Το στήριξε το 52, κάνοντας το αυτοκρατόρα. Τι λέει όμως η επικεφαλίδα του τίτλου? Ο πρόεδρος της Γαλλίας αποτελεί εγγύηση για την ομαλότητα. Και για την ομαλότητα σε όλα τα χρηματιστήρια της Ευρώπης. Μάλιστα. Λοιπόν, οι καιροί επαναλαμβάνονται, δυστυχώς προς το χειρότερο, γιατί πάντα οι τραγωδίες είναι χειρότερες, ενώ βεβαίως αυτοί που τις εκφράζουν αυτές τις τραγωδίες είναι χειρότεροι από φάρσα. Λοιπόν, αυτή είναι η διαλεκτική της ζωής. Την εποχή εκείνη, ο Λουδοβίκος Βοναπάρτης όντως εξέφρασε, ενώ κέρδισε κάποια στρώματα τα οποία ήταν άκρο συντηρητικά, πεταγμένα στην χωρίς εθνική συνείδηση, ούτε πατριωτική συνείδηση, έλεγε ο Μάρξ στο εξαίρετο βιβλίο του για τη 18η πριμέρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, έλεγε ότι κέρδισε το χωριάτη, όχι οποιονδήποτε, αλλά το συντηρητικό χωριάτη, ο οποίος δεν ήξερε τίποτα περισσότερο από το νοικοκυριό του. Και ήταν το ένα νοικοκυριό δίπλα από το άλλο, λες και ήταν οι πατάτες μέσα σε ένα σακί από πατάτες. Τέτοιο ήταν το γαλλικό έθνος της εποχής. Κάπως έτσι μας έχει καταδύσει σήμερα και η κυριαρχία της αριστοκρατίας του χρήματος σήμερα. Φυσικά εξέφρασε κατά κύριο λόγο την αριστοκρατία του χρήματος, διότι η αριστοκρατία του χρήματος δεν θέλει κοινοβουλία. Ναι. Δεν θέλει δημοκρατία, δεν θέλει καν κοινοβουλευτισμό, γιατί ο κοινοβουλευτισμός για αυτήν αποτελεί μια ανομαλία στην ομαλότητα των αγορών. Επειδή στηρίζεται σε ένα σύστημα γυρτίας και απάτης, δηλαδή στο να προσποριστεί πλασματικά κέρδη και μάλιστα υπερκέρδη από την πραγματική οικονομία, δεν μπορεί να στηριχτεί σε μια ευνομούμενη, με την αστική έννοια του όρου, ευνομούμενη πολιτεία με όρους κοινοβουλευτισμού. Πρέπει να υπάρχει ο βούρδουλας, η ισχυρή εκτελεστική εξουσία, η οποία καταλύει ανά πάσα στιγμή τις οποιασδήποτε διαταράξεις τάξεως έχει παράγει το Σύνταγμα και ο κοινοβουλευτισμός. Αυτό ζούμε και σήμερα. Ναι. Το όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Πάντως, επειδή μας απασχόλησε στις συζητήσεις που κάνουμε, πού θα βρει, αφού δεν έχει κυβέρνηση, δεν έχει δικούς του ανθρώπους, πού θα βρει αυτός, θα δημιουργήσει. Δημιούργησε βέβαια αμέσως ένα καινούργιο κόμμα, κατήργησε αυτό με το οποίο το Μάρς που έκανε τώρα και ονόμασε τώρα Δημοκρατία, ναι. Εμπρός. Και λέγαμε πού θα βρει. Οι μηδήσαντες είναι πάντοτε έτοιμοι να την κάνουν. Ναι. Διαλύονται τάχιστα
όλα τα άλλα προκειμένου να τρέξουν, να υποβάλουν τα σέβη τους και να πάρουν θέση για το. Να δούμε όμως αν θα τα καταφέρει στις βουλευτικές εκλογές. Για τις βουλευτικές εκλογές. Ναι. Παλεύει βέβαια τώρα εκεί, λέγοντας ότι εγώ θέλω το 50% να είναι γυναίκες. Αρχίζουν τα όμορφα λόγια, τα οποία ο λαός, αν δεν το ψάξει, την πατάει κάθε φορά. Και έρχομαι να πω αυτό που ένας φίλος σήμερα μου έλεγε. Μα διάβαζα σήμερα, Καζάκη, αλλά είναι μεγάλο το κείμενο, ρε παιδί μου, και δεν μπορώ, δεν έχω την δύναμη να κάτσω μέχρι να το διαβάσω. Και του είπα, κοίταξε να δεις, το γεγονός ότι δεν έχουμε την δύναμη να κάτσουμε να διαβάσουμε ένα κείμενο από την αρχή μέχρι το τέλος και κοιτάμε μόνο στο και την τρώμε από το αποτέλεσμα στην συνέχεια της πολιτικής κατάστασης που θα έρθει, είναι το γεγονός ότι δεν ψάχνουμε την αιτία που γράφει αυτό το κείμενο μέσα, πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, για να καταλάβεις την ολότητα του. Και έτσι οι σιρήνες οι οποίες μας έρχονται κάθε φορά με μικρά λόγια, με ωραία λογάκια, χωρίς να το ψάχνουμε, φτάνουμε στο αποτέλεσμα Μακρόν που θα το πληρώσουμε πολύ. Οι Γάλλοι θα το πληρώσουν όχι μόνο. Πολύ και, όχι και εμείς μόνο. Θα το πληρώσουμε. Και όχι μόνο, διότι εδώ πέρα έχουν εξελιχθεί όλοι τώρα εδώ να εκθιάζουν δεξιά και αριστερά το Μακρόν, ναι. Ότι και το καλά πρώτο... θα μας σώσει εμάς. Ναι. Θα δούμε λοιπόν θα μας σώσει. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι το πρώτο ταξίδι το ανακοινώθηκε ήδη. Το πρώτο ταξίδι το κάνει στη Μέρκελ. Μέρκελ. Λοιπόν, για να δώσει τα διαπιστευτήριά του σε αυτήν που τον πρότεινε και τον ανέδειξε σαν πρόεδρο. Και να πάρει και την οδηγία την οποία πρέπει να πάρει, το χαρτάκι. Δεύτερον, ήταν κρίσιμο ζήτημα η εκλογή του Μακρόν για τη Μέρκελ και το ευρώ επιτελείο, γιατί έπρεπε πάση θυσία να βγει ένας πολιτικός στη Γαλλία, μάλλον ένας πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος θα είναι πλήρως ταυτισμένος με τα γερμανικά σχέδια. Δεν μπορεί να επηρεάζεται ούτε από δεύτερες σκέψεις, ούτε από πολιτικά κόστη. Και αυτά που είπε για τα ευρωομόλογα, ότι προτείνει να γίνει το ευρωομόλογο ανάπτυξης και όλα αυτά, και ουσία, τους όκοψε κατευθείαν, βγήκε και το όκοψε. Αλλά είναι, το όσο θέμα είναι όμως, εδώ έχει μια σημασία να δούμε ότι όλα αυτά κατατείνουν στη δημιουργία Υπουργείου Οικονομικών στις Βρυξέλλες. Αυτό το πράγμα τώρα είναι. Εκεί πέρα σφίγγονται τώρα. Εδώ είναι και αυτό είναι το ζήτημα λοιπόν. Η Γαλλία αντιδασόταν σε αυτή την ιστορία για μια σειρά λόγους. Υπήρχε ένα σοβαρό, το μεγάλο πρόβλημα με το Μακρόν θα είναι το γεγονός ότι κληρονομεί ένα κράτος το οποίο πρέπει να διαλυθεί, το κράτος του Ντεγκόλ. Mm-hmm. Αυτό το εκτεταμένο παρασιτικό μόρφωμα το οποίο κρατούσε βυθισμένη τη Γαλλία, ή μάλλον το γαλλικό λαό ή το γαλλικό έθνος υπό την σιδερένια φτέρνα του, ένα εκτεταμένο μηχανισμό δημοσιοπαλληλίας άνευ προηγουμένου που ξέρουμε εμείς τι σημαίνει, αν και βεβαίως δεν έχει τα ειδικά μας ξεφτυλισμένα χαρακτηριστικά, είναι πολύ πιο οργανωμένο, έχει την απολαιόντια λογική, ωστόσο όμως είναι απόλυτα πολιταρχικό, είναι ένα κράτος το οποίο προσπαθούσε να αποσπάσει από το λαό και το έθνος την εγγύηση της ενότητας του έθνους, το πνεύμα του έθνους, όπως έλεγε ο Ντεγκόλ. Αυτό πρέπει να διαλυθεί, γιατί αυτό έχει συντηρητικά τα ανακλαστικά απέναντι στην προσπάθεια της Γερμανίας να αφομοιώσει τη Γαλλία. Θέλει να, και έτσι σε αυτό προποντάρει η Λεπέν, που είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που θα περίμενε η Λεπέν. Γιατί τρελή είναι να πάει να βγει πρόεδρος, να πάει να εφαρμόσει αυτό που λέει. Βέβαια, υπάρχει όμως μια αντίθετη φωνή, και ήθελα να την κάνω αυτή την ερώτηση, να σε ρωτήσω, για να δούμε, γιατί το σύστημα σκέφτεται διαφορετικούς τρόπους το πώς θα μπορέσει να ανακόψει θετικά κάποιες άλλες σκέψεις, και σου λέει, α, η Λεπέν ήταν πολύ εύκολος στόχος και γι' αυτό, ενώ αν ήταν ένας αριστερός, παραδείγματος χάρη, δεν θα ήταν ο εύκολος στόχος, άρα λοιπόν έβαλε, το σύστημα έβαλε τη Λεπέν μέσα για να υπάρξει, ναι, εντάξει, υπάρχει ακροδεξιά. Υπάρχει ακροδεξιά όπως τη δημιούργησε και της έδωσε πνοή ο Μιτεράν. Αυτός την έφτιαξε. με τον πατέρα. Ο οποίος έφτασε στο απόγειό του όταν αναμετρήθηκε με το Σιράκ το 2002. Και σε μια ανάλογη κατάσταση τέτοια ξεφτύλα, όπου τελικά ολοκληρώνεται η φάση αποδόμησης του γαλλικού έθνους με το ότι θαύτηκαν πλέον στην αναμέτρηση Σιράκ-Λεπέν όλα τα δημοκρατικά στοιχεία που επιβίωναν έστω και τυπικά στη Γαλλία.
το ξεκίνησε ο Μιτεράν με το θάψιμο της Γαλλικής Επανάστασης και το κλείσιμο των μουσείων, των συμβόλων και όλα αυτά τα πράγματα. Μείνανε μόνο τα ξεφτυλισμένα, ξεφτισμένα. Σοσιαλιστής δεν ήταν αυτός. Ναι, σοσιαλιστής με ήταν. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη πορεία, όπως αποκαλύφθηκαν από τις βιογραφίες του μετά. Είχε πολύ στενή σχέση με το Βυσί. Δούλεψε για το Βυσί και μάλιστα για μια ειδική υπηρεσία αποκατάστασης εχμαλώτων και ομήρων, που ήταν η πλέον φασιστική. Τον διέσωσε ο Νταγκόλ, όπως διέσωσε και άλλους, και αυτός μετά, προκειμένου το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Μπλουμ. Να τα ξεπληρώσει. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Μπλουμ ήταν μια ριζοσπαστική οργάνωση, η οποία είχε μάθει να συνεργάζεται και να διαμορφώνει, έστω και με λάθος τρόπο, έστω και με αποτυχημένες προσπάθειες, μέσω του Λαϊκού Μετώπου. Έτσι λοιπόν, μια δύναμη όπως ήταν το Σοσιαλιστικό Κόμμα, πρώην ΣΦΙΟ του Μπλουμ, και από την άλλη ένα ισχυρότατο Κομμουνιστικό Κόμμα που υπήρχε την εποχή εκείνη, με πολύ γερές βάσεις μέσα στην γαλλική κοινωνία, μέσω της ΣΖΤ που είχε προσχωρήσει. Η ΣΖΤ ήταν παλιά αναρχοσυνδικαλιστική οργάνωση. Είχε προσχωρήσει στο Κομμουνιστικό Κόμμα τότε. Και από την άλλη ήταν σοσιαλιστές με τις δικές τους συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ήταν κράτος εν κράτη αυτοί. Λοιπόν, αυτοί απειλούσαν άμεσα το γκολικό κατεστημένο ή το κατεστημένο όπως ήρθε από το Βυσί. Λοιπόν, για να μπορέσει να τελειώσει αυτή η ιστορία, έπρεπε από τη μια το Κομμουνιστικό Κόμμα να εκφυλιστεί, και όντως εκφυλίστηκε με την περίφημη που κατέληξε με το λεγόμενο ιστορικό συμβασμό γαλλικού τύπου, έστω και αν αυτό δεν ολοκληρώθηκε, αλλά έπαιξε σοβαρό ρόλο ο Στάλιν πρώτα, με τον Μωρίς Τορές που έστειλε σαν πράκτορα εκεί και έπαιξε το συγκεκριμένο ρόλο που έπαιξε στο Γαλλικό Κόμμα, να βάλει πλάτη για να βγει ο Ντεγκόλ, και έτσι έσπασε τη συμμαχία αυτή που υπήρχε από την εποχή της Αντίστασης, και από την άλλη να φύγει η παλιά ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που αν και μετριοπαθέστατη με τον Λέων Μπλουμ, όπως είδα, ήταν άκρος δημοκρατική. Ήξερε τι σημαίνει να παλέψουν για τη δημοκρατία, που αυτό αποτυπωνόταν από την πρόταση συντάγματος που υπερασπίστηκαν μέχρι τέλους. Λοιπόν, και μπήκε ο Κινέζος. Γιατί έχει το ύψος του Κινέζου, το δικό μας. Δηλαδή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, αυτός ο τύπος ήταν η χειρότερη δυνατή συνέχεια μετά τον Ντεγκόλ. Να μην ξεχνάμε ότι ο Μιτεράν αναδείχθηκε σαν πρόεδρος της Δημοκρατίας χάρη στην συμμαχία με το Κομμουνιστικό Κόμμα της εποχής εκείνης. Με τον Μαρσέ. Λοιπόν, μετά τους έπαιξε χοντρό παιχνίδι. Τους ξεπούλησε, δεν εφάρμοσε απολύτως τίποτα. Και τι έκανε, προκειμένου να αντλεί από ποσοστά από την αριστερά, έφτιαξε μια φασιστική ακροδεξιά, γιατί ο τότε λέει ήταν φασιστική ακροδεξιά, ώστε να κραδένει τον κίνδυνο αυτό και να συσπηρώνει την αριστερά στο λιγότερο κακό που ήταν ο ίδιος. Λοιπόν, αυτό μας οδήγησαν εδώ πέρα σε όλα αυτά τα πράγματα, την χρεοκοπία της Γαλλίας, το ότι αποδέχτηκε ο Μέσος Γάλλος να του ξεφτυλίσουν τα σύμβολά του, και μείνανε μόνο τα ξεφτυμένα σύμβολα του Λουδοβίκου Βοναπάρτη. Ωραία. Με όλα αυτά τα Ναπολέοντα. Για να κλείσουμε το θέμα αυτό, δύο ερωτήσεις θέλω να ακούσουν πώς θα απαντηθούν. Η πρώτη είναι το Υπουργείο Οικονομικών, το Ευρωπαϊκό του Κοινοβουλίου. Πώς αυτό θα το περάσουν μέσα από κοινοβούλια αποδοχής ενός τέτοιου πράγματος, όταν δεν έχουν έναν καταστατικό χάρτη ο οποίος θα το επιβάλλει, γιατί και το Υπουργείο Εξωτερικών που πήγανε, που στην ουσία λειτουργεί, της ουσίας όμως δεν έχει αποκτήσει ακόμη διεθνή αναγνώριση. Πώς αυτό θα το κάνει, ας πούμε, και στο Υπουργείο Οικονομικών, είναι αυτό η μία ερώτηση. Και η δεύτερη, ας πούμε, είναι, αφού αυτό το σύστημα γενικότερα μπορεί και τι θα σέβει και τις απόψεις των λαών και την ψήφο τους και το ένα τους και τους διώχνει από εδώ, τους διώχνει, πώς θα μπορέσει όλο αυτό το πράγμα για τον κόσμο, όχι μόνο για την Ελλάδα, εδώ λέμε πανευρωπαϊκά τώρα, θα μπορέσει να βρει μια διέξοδο, μια αντίσταση, ούτως ώστε να υπάρξει ένα αντίβαρο, ρε παιδί μου, τουλάχιστον ένα αντίβαρο. Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι καταρχάς το Υπουργείο μπορεί να το περάσουν με συμφωνίες μέσα από τα κοινοβούλια άνετα, μα αφού τελειώσουν με τις εκλογές τους, γιατί να μην το περάσουν? Έχουν βάλει ήδη ρήτρα ότι ο Υπουργός πρέπει να είναι Γερμανός, από τις συνόδους κορυφής. Λοιπόν, αλλά και Γερμανός να μην είναι, δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή, εντάξει, και που είναι ο Γιούγκερ, ας πούμε, ποια είναι η διαφορά. Λοιπόν,
θα το περάσουν, θα το εμφανίσουν ως μέγα εξυγχρονισμό. Άλλωστε όλοι το λένε. Ο κύριος Μακρόν λέει ότι μάλιστα ιδιαίτερα στην δεύτερη περίοδο, γιατί ο επικοινωνιολόγος που μίλησε εκ μέρους του Μακρόν, που είδα μια συνέντευξή του τώρα μετά τις εκλογές, έλεγε ότι διαπιστώσαμε ότι όσο περισσότερο φωνάζαμε υπέρ της Ευρώπης, τόσο περισσότερο χάναμε κόσμο. Μάλιστα. Οπότε τι κάναμε. Στη δεύτερη περίοδο βγήκαμε κριτικά απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, φάνηκε αυτό. Λοιπόν, η κριτική του όμως αυτή είναι φασιστική κριτική. Διότι τι ζητούσε. Ζητούσε τη μεταξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα υποτυπώδη κράτη που έχει σε ολοκληρωτική Ευρωπαϊκή Ένωση με πλήρη κατάληψη των κρατών. Θέλουμε πολιτική ένωση για να έχουμε αποτελεσματική οικονομική πολιτική. Και εγώ ρωτάω, ποια αυτοκρατορία ποτέ είχε αποτελεσματική οικονομική πολιτική. Για να την καταλάβω δηλαδή. Γιατί ένας από τους λόγους που κατέρευσαν οι αυτοκρατορίες, τουλάχιστον στο νεότερο. Στην νεότερη Ευρώπη, είναι ακριβώς λόγω της μέγιστης αποτυχίας της οικονομικής πολιτικής που δεν μπόρεσε να στηριχτεί στα στρώματα που θα μπορούσαν να στηρίξουν την αυτοκρατορία. Κατέρευσαν. Λοιπόν, γιατί τώρα η πολιτική ένωση, το ακούω και από αριστερά. Ναι, βέβαια. Και τρελαίνομαι. Λοιπόν, αυτή είναι η πιο αντιδραστική, ολοκληρωτική, κορπορατίστικη αντίληψη που μπορεί να υπάρξει. Από πού και ως πού η οικονομία είναι προϊόν της εξουσίας και όχι ανάποδα. Εάν θεωρείς ότι η οικονομία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η από τα πάνω επεμβαίνουσα εξουσία προκειμένου να διαμορφώσει όρους, συνθήκες και σχέσεις, τότε ναι, αυτός όμως είναι ο κορπορατισμός. Πάνω εκεί στηρίχθηκε ο φασισμός και ο ναζισμός. Λοιπόν, αντίθετα, η δημοκρατική άποψη είναι, και που βέβαια στην πιο προθυμένη της εκδοχή υποτίθεται ότι την εξέφρασε το εργατικό κίνημα σε κάποιες εποχές, έλεγε το εξής, ότι η οικονομία από μόνη της έχει σχέσεις. Είναι κοινωνικές οι σχέσεις και άρα συσχετισμούς δύναμης. Άρα η εξουσία και γενικότερα η πολιτική θα πρέπει να αντανακλά τους συσχετισμούς δύναμης με τέτοιους όρους που να βοηθάει τους αδύναμους για να πάνε μπροστά. Αυτό μας το λέγανε όλοι οι δημοκράτες πανταχουγείς. Ο οποίος διαβάσει ας πούμε, το συνταγματικό δίκαιο του κυρίου Σβόλου, του Αλέξανδρου Σβόλου, που δεν διδάσκεται πλέον ούτε κατά διάνοια, γιατί έχουμε άλλους μέγιστους συνταγματολόγους απατεώνες, όπως τον κύριο Βαγγέλα. Ναι. Λοιπόν, ο οποίος μας λέει ότι έτσι και φύγουμε από το ευρώ θα έχουμε εμφύλιο πόλεμο. Γιατί ρε εσύ, με ποιον. Ο λαός με την κοιλιά του. Αυτός είναι συνταγματολόγος. Αυτός είναι συνταγματολόγος. Και διδάσκονται τα βιβλία του. Αλλά τα βιβλία του Σβόλου δεν διδάσκονται. Έτσι, ή των παλιών συνταγματολόγων που είχαν μια δημοκρατική ευαισθησία Α. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Και λέει αυτό το πράγμα. Ότι το ζήτημα της δημοκρατίας για να μπορέσει να υφίσταται δεν ακούν να υπάρχουν δημοκρατικές αρχές στο πολίτευμα. Θα πρέπει να υπάρχει κοινωνική δημοκρατία. Κοινωνική δημοκρατία σημαίνει ότι με οικονομικούς και κοινωνικούς όρους να προστατεύεται ο αδύναμος. Και κυρίως έλεγχος αυτού του πράγματος, βέβαια. Έτσι. Φυσικά. Η πολιτεία βοηθάει στον έλεγχο, δεν βοηθάει στο να διαμορφώσει. Η λογική που λέει ότι με την πολιτική ένωση θα διαμορφώσουμε αποτελεσματικές οικονομικές δομές είναι ολοκληρωτική λογική. Πώς αυτό λοιπόν τώρα, με αυτό που διάβαζα χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι, να προσπαθήσουν να αυξήσουν αρμοδιότητες των ανεξαρτήτων αρχών. Ναι. Πού το πάνε εκεί, γιατί το κάνουν τώρα λοιπόν. Στην πραγματικότητα, η ανεξάρτητη αρχή είναι μορφή εκτελεστικής εξουσίας που δεν υπόκειται στον έλεγχο σε καμία μορφή δημοκρατικού ελέγχου. Ενώ είναι ανεξάρτητη όμως. Είναι ανεξάρτητη απέναντι στο δημοκρατικό έλεγχο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές οι αρχές και που περιλαμβάνεται και στη Νέα Συμφωνία. Είναι στη Νέα Συμφωνία τώρα. Νέα Συμφωνία, εδώ, έχουμε τέσσερις λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές που είναι αντισυνταγματικές. Πέντε, μου φαίνεται. Είναι... Τέσσερις τώρα. Τέσσερις είναι. Τέσσερις είναι τώρα και θα αξιοποιήσουν, θα ανεβάσουν σε ανεξάρτητες αρχές ανάλογο επίπεδο την Ελστάτ. Και την αρχή, των. Όχι, αυτή η εσόδων είναι ήδη. Οι τέσσερις που έχουν θεσμίσει, που δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα, είναι, αλλά έχουν υπερσυνταγματική ισχύ με βάση τους νόμους που είναι το ΤΑΙΠΕΔ, είναι το Ταμείο Ενίσχυσης των Τραπεζών, το Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, το Εγχώριο, είναι το υπερταμείο που θα είναι υπεύθυνο στην εκποίηση βαρβάτων κομματιών της Ελλάδας πλέον και όχι μόνο της δημόσιας περιουσίας όπως ήταν το ΤΑΙΠΕΔ και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Λοιπόν, τώρα προσθέτουν άλλες δύο. Την Ελστάτ, αναβάθμιση της Ελστάτ σε Ανεξάρτητη Αρχή ώστε να μην υπάρχει κανένας έλεγχος και να μην μπει κανένας αγγελέας. Γιατί για παράδειγμα, να το πούμε και αυτό, εμείς στην ιστορία του ελλείμματος, του πλεονάσματος, δεν την αφήσουμε έτσι.
Λοιπόν, έχουμε το Τμήμα Οικονομικής Πολιτικής του ΕΠΑΜ συντάσσει, παίρνει όλα τα στοιχεία, μαζεύουν τα στοιχεία, να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά. Μιλες πολλά ακόμα. Έτσι, λοιπόν, να όχι για τα αυτό, λέω. Αλλά ο στόχος μας είναι να καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο. Γιατί δεν είναι δυνατόν οι δικές μας αριθμητικές πράξεις να δείχνουν πάνω από 8 δισεκατομμύρια έτσι, το έλλειμμα και αυτοί να μου βγάζουν πλεόνασμα. Λοιπόν, κάποιος είναι ψεύτης. Και επειδή εμείς ξέρουμε αριθμητική, είχα ένα δάσκαλο στο 21ο Δημοτικό, ούτε Harvard. Λοιπόν, και επειδή επικοινωνούμε και με την Ελστάτ, δηλαδή τους καθήλυνα αρμόδιους, δεν μας έχουν δώσει στοιχεία τέτοια που να αποτρέπουν τους δικούς μας λογαριασμούς. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Όχι γιατί πιστεύουμε σε αυτή τη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη δεν υπάρχει στην πατρίδα μας. Αλλά ακριβώς αυτό το πράγμα θέλουν να μετατρέψουν σε ανεξάρτητη αρχή τέτοιου χαρακτήρα την Ελστάτ, ώστε πλέον κανένας εισαγγελέας, κανένας Άριος Πάγος, κανένας ελεκτικός μηχανισμός που προβλέπεται τύπης από την ελληνική πολιτεία να μην μπορεί να επέμβει. Να μην μπορεί να παρέμβει. Έτσι. Λοιπόν, και μάλιστα να τον χρησιμοποιήσουν σαν μοχλό λαιλασίας αυτής της χώρας. Πώς γίνεται μοχλός λαιλασίας αυτής της χώρας? Πολύ απλά. Από εδώ και μπρος θα εμφανίζουν αυξημένα πλεονάσματα. Μας έχουν βάλει σε μια διαδικασία 3,5% πλεόνασμα με αυτή την συμφωνία για τα επόμενα 5 χρόνια τουλάχιστον και βλέπουμε. Λοιπόν, αυτό θα συνεχιστεί έτσι αλλιώς γιατί υπάρχει στο τρίτο μνημόνιο. Λοιπόν, θα πρέπει από εδώ και μπρος, από το 2019 και μετά, να βγάζουμε 3,5% πλεόνασμα βρέξει χιονίσει. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Ελστάτ θα παρουσιάζει αυτά τα πλεονάσματα ή παραπάνω, ανάλογα με τις εντολές και τις συγκυρίες των δανειστών, γιατί όχι ότι είναι πραγματικά, όχι, αλλά για να δικαιολογεί την αρπαγή. Είναι το κοχφορία από εκεί πέρα που θα δηλαδή, για παράδειγμα, επειδή είναι τα τοκομερίδια που θέλει να πάρει. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν θα δικαιολογεί το να πάρει τα αυξημένα τοκομερίδια οι δανειστές. Να πάρουν οι δανειστές τα αυξημένα τοκομερίδια. Αυτό τους ενδιαφέρει, δεν είναι τίποτα. Όλα είναι το χαρτάκι το οποίο πιστοποιεί το πόσα θα αρπάξουν. Γιατί εάν δεν μπορούν να αρπάξουν από κατευθείαν τον προϋπολογισμό, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δανειστεί η χώρα για να τους τα δώσει. Mm-hmm. Λοιπόν, να δανειστεί από τις αγορές θα το θέλανε πάρα πολύ, αλλά από ό,τι φαίνεται μάλλον είναι δύσκολο να επαναλάβουν το πείραμα του Σαμαρά, που και αυτό ήταν παταγώδης αποτυχία. Δηλαδή τι κάνανε με το πείραμα του Σαμαρά? Βγάλανε την Ελλάδα στις αγορές, που δανείστηκε με τριετή ομόλογα και με 4,95 απόδοση, δηλαδή κοντά στο 5%, και δεν είναι πραγματική, γιατί αν προσθέσουμε και την... Πάμε σε 6,5-7. Λοιπόν, αυτά τα πληρώσαμε. Πληρώνουμε τα 5 δισεκατομμύρια που δανείστηκε ο Σαμαράς, τα πληρώνουμε φέτος 6,8, 6,4 πόσα είναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται, γιατί εδώ ισοδυναμεί με πτώχευση. Θα αναγκαστείς να πας σε πτώχευση, ο χρεοκοπία, κατευθείαν λοιπόν. Οπότε τι σου λέει τώρα? Από την άλλη όμως δεν μπορούν να συνεχίσουν να δίνουν λεφτά. Δεν μπορούν να συνεχίσουν καινούργια προγράμματα εννοώ. Γιατί δεν μπορούν να συνεχίσουν? Γιατί βεβαίως και οι ίδιοι έχουν προβλήματα και βεβαίως να δικαιολογήσουν στον Κοσμάκη αυτό που λέγανε γιατί επιδοτεί τους Έλληνες, τους ταυλαδόρους και τους διεφθαρμένους. Σου λέει ο Γερμανός και ο Γάλλος. Λοιπόν, οπότε πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αρπάζουν από το δημόσιο κορβανά όσα θέλουν ή όσα προβλέπεται να αρπάζουν χωρίς κανένας να μπορεί να τους σταματήσει. Να μην τους πει, ξέρεις τι γίνεται, πρέπει να πληρώσει το νοσοκομείο. Mm-hmm. Όχι. Και βρήκαν τον κατάλληλο τρόπο. Σαν απατεώνες που είναι, στήσανε ένα σύστημα γερτίας και απάτης και σχέση με τα στατιστικά. Θα βγαίνει η στατιστική υπηρεσία, θα μας λέει ότι έχει 4,2 πλεόνασμα, άρα τα 6,5 δισεκατομμύρια σε τόκους που πρέπει να πάρουν, τα παίρνουν. Φέρτα. Τώρα, αν μένουν πίσω τα νοσοκομεία, τι να κάνουμε? Για όλα αυτά τα θέματα θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Απλώς μόνο έτσι χαριτολογώντας, άκουγα ερχόμενος εδώ πέρα το ραδιόφωνο δηλώσεις του κυρίου Αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου του Έλληνα, του κυρίου, πώς το λένε, το Σιριζέο, Παπαδημούλης. Ο κύριος Παπαδημούλης, ο οποίος είπε το εξής. Λέει, ακούστε να δείτε. Είναι ένας μαραθώνιος αυτός ο οποίος κάνουμε, αλλά δύο πράγματα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Πρώτον, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν λέει ψέματα. Είναι ο πιο φερέγγιος πολιτικός οργανισμός. Και δεύτερο,
Ο μαραθώνιος αυτός βρίσκεται στο τέλος του. Και για να σας πω συγκεκριμένα, είμαστε στο 40 χιλιόμετρο, θέλουμε μόνο 2 χιλιόμετρα, ανοίγονται οι δρόμοι έπειτα ελεύθεροι να ξεκουραστούν οι αθλητές, δηλαδή ο λαός, να ξεκουραστεί, να πάρει ανάσες και από το τέλος του 2018 θα είμαστε και οι καλύτεροι να βγούμε στις αγορές και να πάρουμε από εκεί ό,τι θέλουμε. Μάλιστα. Κύριος Παπαδημούλης. Μάλιστα. Να κάνουμε λοιπόν ένα διάλειμμα τώρα και δεν να, πάμε. Να τον απλά βουτήξουμε. Όποτε τον βλέπετε και τον ακούτε, στο πρόσωπό του δείχνει το επίπεδο παιδείας που υπηρέτησε ο κύριος αυτός, γιατί υποτίθεται ότι ήταν εκπαιδευτικός. Μα τέτοιους εκπαιδευτικούς θέλουμε. Έλαντε. Γιατί καταντήσαμε να το κάνατε. Έλαντε. Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα, θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος με την εσωτερική πολιτική και κυρίως το τι πρόκειται να μας έρθει και πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ξέρω πως θα φύγεις μακριά μου μέσα από την αγκαλιά μου θα πετάξεις σαν πουλί. Και πάλι μαζί στην εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Θα συνεχίσουμε βέβαια στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τα εσωτερικά θέματα και τι είναι άλλο αυτό που κυριαρχεί. Τα μέτρα. Τα μέτρα, το νέο μνημόνιο στην ουσία και το σφίξιμο, το οποίο δεν πρόκειται περί σφίξιμο και απλώς μια θελιά, πρόκειται περί εγκληματικών ενεργειών πλέον πάνω στον ελληνικό λαό. Από εκεί και πέρα, ακούγαμε προηγουμένως Σωτηρία Μπέλου σε ένα τραγούδι, έλα να μάθεις τη ζωή τραβώ. Αυτό είναι ακριβώς, θα μάθει τώρα καλά ο ελληνικός λαός τι ζωή θα τραβήξει με τα νέα μνημόνια. Και επειδή δεν είχαν ούτε το θάρρος να πούνε, να το ανακοινώσουν, έπρεπε να βγει η γερμανική εφημερίδα η Handelsblatt για να μπορέσει να τους αποκαλύψει τα σχέδια τα οποία θέλουν να περάσουν, και έτσι αναγκάστηκαν να βγούνε και να πούν τη μισή πάλι αλήθεια. Ο δε κύριος Κουρουμπλής, ερωτώμενος από δημοσιογράφους χθες, κύριε Κουρουμπλή, αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώνται από το 18 και μετά, 19, 20, 21, συμπεριλαμβάνονται μέσα στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ? Βεβαίως, είπε, βεβαίως. Το σχέδιο λοιπόν, είναι να αρπάξουμε ό,τι μπορούμε. Τέτοιοι απατεώνες έχουν καταντήσει, αλλά το θέμα δεν είναι αν έχουν καταντήσει αυτοί, πώς θα καταντήσουν τον ελληνικό λαό. Ας πιάσουμε λοιπόν τα πράγματα να δούμε. Πάντως, τη συμφωνία, ναι. Διότι περί συμφωνίας του εαυτού τους έτσι πρόκειται και όχι των δανειστών. Αυτοί οι ίδιοι έκαναν τη συμφωνία μόνοι λοιπόν, τους. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι πρόκειται για συμφωνία, δεν πρόκειται για μνημόνιο, τυπικά μιλάμε πάντα, ναι, έτσι. Λοιπόν, η οποία βεβαίως ως συμφωνία, δηλαδή ένα ιδιωτικό συμφωνητικό υπογράψαν οι άνθρωποι, πρώτον δεν έχουν κανένα δικαίωμα να υπογράψουν αυτό το πράγμα εάν τηρήσουμε τα νόμιμα στην Ελλάδα, αλλά μην ανησυχείτε, κανένας Άριος Πάγος, κανένας Συμβούλιο Επικρατείας, κανένας αγγελέας πρωτοβάθμιος ή ασήμαντος ή σημαντικός δεν πρόκειται να κινηθεί σε τέτοια απάτη. Λοιπόν, όμως πέρα από αυτό το πράγμα, το γεγονός ότι υπογράφει η κυβέρνηση μια ιδιωτική συμφωνία, ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, και γιατί το υπογράφει? Φυσικά γιατί έτσι βολεύει τους δανειστές. Οι δανειστές αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Πώς είναι δυνατόν να βγει η κυρία Μέρκελ πηγαίνοντας προς εκλογές και να τάξει λαγούς με πετραχίλια στο ρημαζόμενο γερμανικό λαό τη στιγμή που επιβάλλει αυτές τις πολιτικές στην Ελλάδα? Δηλαδή είναι σαν να λέει ότι εφόσον αλλάζω τα φώτα εγώ στους Έλληνες, φανταστείτε τι έχω να κάνω σε εσάς. Είναι ποτέ δυνατόν να το εμφανίσει? Όχι. Οπότε τι γίνεται? Αν πάτε στη συμφωνία, στη δεύτερη παράγραφο, θα δείτε στα αγγλικά βεβαίως, διότι εδώ πέρα τα συζητάμε αυτά. Όχι, όχι, όχι. Και αυτά που βγήκανε πάλι στα αγγλικά τα έχουν τα μέτρα για να μην μπορεί ο κόσμος να τα δει. Ναι. Για να τα ερμηνεύουν οι δημοσιοκάφροι όπως ακριβώς θέλουν. Και να κάνουν αντίστοιχες δηλώσεις οι πολιτικάντητες. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι λέει. Λέει ότι αυτή η συμφωνία είναι η ιδιοκτησία της ελληνικής κυβέρνησης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι την απέτησε η ελληνική κυβέρνηση και θα την περάσει από το ειδικό της κοινοβούλιο από την ελληνική κυβέρνηση, χωρίς να είναι απαραίτητο να περάσει από τα κοινοβούλια των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, ειδικά σε προεκλογικές περιόδους όπως ζουν
σε αυτές τις ιστορίες. Να μην ακούστε δηλαδή τι πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα. Διότι στο εξωτερικό, αυτό που λένε τα πολύ καλά μέσα μας και σε ενημέρωση, αυτά τα ίδια που μας λένε ότι ο Μακρόν νίκησε και τι ωραία εποχή ανοίγει για την Ευρώπη, δεν λένε τίποτα για την κατάληξη του ελληνικού κράτους, της κυριαρχίας του ελληνικού λαού κτλ. Διότι οι Ευρωπαίοι έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στα ζητήματα αυτά. Μιλάμε ευρωπαϊκοί λαοί. Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στα ζητήματα αυτά παρά οι Έλληνες. Στους Έλληνες, απλούστατα, με τις πράξεις θεμελιώνουν το αίσθημα και την ιδιοσυγκρασία την οποία έφτιαξε ως κρατική πολιτική η μεταπολίτευση, κυρίως μετά το Πασόκ, διότι πριν το Πασόκ η αρχή της νομιμότητας ήταν η αρχή του Βούρδουλα, με το Πασόκ η αρχή της νομιμότητας είναι μπάτε σκύλια, λέστε και αρπάχτε ό,τι μπορείτε. Λοιπόν, είναι λογική, να το πούμε έτσι, της κλεφτουριάς, αλλά η κλεφτουριά επί Οθωμανών ήταν επαναστατική δύναμη. Μετά έγινε κρατική πολιτική. Λοιπόν, ναι, και μετά φτάσαμε σε αυτό το σημείο ώστε να μην ασχολείται κανένας τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο. Φυσικά δεν υπάρχει θεσμός να υπερασπιστεί το ελληνικό κράτος και την ελληνική πολιτεία πρωτίστως το Έλληνα πολίτη. Δεν υπάρχει θεσμός που να κινηθεί ώστε να πει για καθίστε ρε παιδιά, αυτά πρέπει να τηρούνται, να είναι μέσα σε κανόνες. Υποτίθεται ότι υπάρχουν κανόνες, κάπου πρέπει να ακολουθούμε. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να υπογράφει ότι γουστάρει. Λοιπόν, και μετά το κοινοβούλιο, το μόνο που κάνει είναι να σηκώνει το χεράκι και να λέει εντάξει το δέχομαι, διότι εκβιαζόμενο μεν, αλλά ενδίδοντας δε. Λοιπόν, κάπως πρέπει να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Δεν ταιριάζουν, πρόκειται για ιδιωτική συμφωνία, διότι το Eurogroup δεν είναι επίσημο όργανο, δεν μπορεί να βγάζει αποφάσεις. Η μεγάλη ξεφτύλα του ελληνικού κράτους είναι ότι γνωστοποιείται συμφωνία διαρροή στη Γερμανία, σε γερμανική οικονομική εφημερίδα. Λοιπόν, οι δικοί μας δεν θέλησαν, οι δικοί μας, τέλος πάντων, αυτοί που εμφανίζονται ως ελληνική κυβέρνηση, δεν θέλησαν ούτε πρακτικά να δημοσιεύσουν, αυτό το απαγορεύει το Eurogroup, ούτε να μας δώσουν δεδομένα που διαπραγματεύτηκαν ή που κατέληξαν. Λέγανε ότι κατέληξαν και θα δούμε το νομοσχέδιο χωρίς να μας λένε. Μέχρι τις 18 τι ακριβώς... θα έχουν ενημερωθεί όλοι, λέει. Όλοι ναι, θα έχουν ενημερωθεί. Γιατί ρε παιδιά, παρουσιάστε τα δεδομένα που διαπραγματεύτηκαν. Πού σταματήσετε, τι είναι δυνατόν. Και όχι με δηλώσεις, με τεκμήρια. Αλλιώς δεν είσαι νοούμενο κράτος, είσαι χειρότερος από χούντα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι το πρώτο. Τώρα, τι θέλουν να πετύχουν με αυτήν την ιστορία. Έχει ενδιαφέρον η συμφωνία αυτή στα εξής τρία ζητήματα. Στο πρώτο ζήτημα είναι ότι βάζουν άμεση προτεραιότητα την επιβεβαίωση της πολιτικής των πλεονασμάτων. Μας δίνουν και σκόντο. Μας κάνουν και σκόντο. Η επίσημα κυβέρνηση μίλησε, μάλλον η Ελστάτ μίλησε για 3,9% πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτοί μας δίνουν 4,2. Μας δίνουν παπά. Δεν πειράζει. Έτσι αλλιώς εικονικό είναι. Σιγά. Και θα λογοδοτήσω κανέναν. Οι απατεώνες. Όχι. Λοιπόν, γιατί το κάνουν αυτό. Το εξηγήσαμε προηγουμένως. Καμαρώνουν με γι' αυτό. Ναι. Το ότι λέμε ψέματα, ναι, έτσι ναι. Είμαστε. Αρχοντοχωριάτες. Και όταν πιάνεις έναν κερατά που όπως έπιασα εγώ τις προάλλες, που είναι στέλεχος κυβέρνησης και του λέω καλά, ρε ξεφτύλες, το ξέρετε ότι αμάνετε ψέματα. Γιατί που δέχτηκε ότι είναι ψέματα αυτό. Λοιπόν, μεταξύ μας βεβαίως. Λοιπόν, άμα λέτε ψέματα, υπονομεύετε αυτή τη στιγμή την όποια παρουσίαση στοιχείων ή έστω κάποιες δεδομένες που θα μπορούσε να κάνετε ή να κάνετε επιμέρους όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά ξέρεις, το θέμα είναι ότι εμφανιστήκαμε σε αγορές, ότι βγάζουμε 4,2. Μα ρε γαμότο μου, ποιος είναι τόσο ηλίθιος, με εξαίρεση τους Σιριζαίους, πώς τόσο ηλίθιος ώστε να πιστεύει ότι οι αγορές κρίνουν με βάση τα μακροοικονομικά μεγέθη. Πότε έγινε αυτό στην ιστορία της ανθρωπότητας να γίνει τώρα? Οι αγορές κρίνουν με τα κονέ. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι αποδόσεις και οι εγγυήσεις που έχουν στις αποδόσεις. Και οι αποδόσεις και οι εγγυήσεις έχουν πολιτικό χαρακτήρα, πρώτα και κύρια. Δεν κάθεται κανένας να κοιτάξει τα δεδομένα της οικονομίας. Το μόνο που κοιτάνε από τα δεδομένα της οικονομίας είναι η δυνατότητα να εισπράξουν έγκαιρα και γρήγορα και πόσα μπορούν να κερδίσουν από αυτά. Τίποτα άλλο δεν τους ενδιαφέρει. Είναι δυνατό να καθόμαστε το 4,2? Όταν τους λες 4,2 σημαίνει ότι μπορώ να πάρω από τα νοσοκομεία και να σου δώσω, μάγκα μου. Δηλαδή δεν θα με εμποδίζει το Σύνταγμα της Ελλάδας ή η νόμη. Δεν θα μπορεί να βρεθεί μια κυβέρνηση που να λέει
Α, ξέρεις, δεν μπορώ να πάρω από τον Ευαγγελισμό και να πεθάνουν οι μισοί από τους ασθενείς που είναι σε κρίσιμη κατάσταση προκειμένου να στα δώσω. Τώρα με το πλεώνασμα, με το επίσημο πλεώνασμα, θα μπορεί να γίνει αυτό χωρίς κανένας να μπορεί να ζητήσει λογαριασμό. Το καταλαβαίνουμε αυτό πράγμα, το νιώθουμε, τι απάτη έχει γίνει εδώ πέρα και πώς θα είναι σε βάρος μας. Και πώς το καταφθώσανε, χοντρικά να το πούμε, γιατί τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη μηνυτήρια αναφορά. Λοιπόν, χοντρικά, πώς το κάνανε, εμφανίσανε ότι πήρανε και ότι εισπράξανε 2,5 δισεκατομμύρια παραπάνω φόρους από αυτούς που προϋπολόγιζαν ότι θα εισπράξουν, όσο τους εισπράξαν αυτούς τους φόρους, άλλο τόσο εισπράξαμε και εμείς, αύξηση 400%. Λοιπόν, τίποτα. Απλούστατα εικονικές εγγραφές στον προϋπολογισμό. Τίποτα άλλο δεν κάνανε. Και δεύτερο, δεν πληρώσανε τις υποχρεώσεις που είχε ο προϋπολογισμός, που προέβλεπε ο προϋπολογισμός, στις μεταβαστικές πληρωμές. Μεταβαστικές πληρωμές είναι οι πληρωμές που κάνει το κράτος προς έτερους φορείς της γενικής κυβέρνησης, όπως λένε. Δηλαδή, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία, ιστορίες κτλ. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Έτσι φτιάξανε την ιστορία. Μαγειρέψανε και λίγο τα νούμερα στα κοινωνικά ασφαλιστικά ταμεία, στα ασφαλιστικά ταμεία και σωτά, εμφανίζοντας τους σωτά να έχουν 700 περίπου εκατομμύρια πλεώνασμα. Δηλαδή, δήμαρχος σήμερα μπορεί να σηκωθεί και να πει ότι έχει πλεώνασμα ο Δήμος του? Δεν υπάρχει. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, όχι μόνο ο Δήμαρχος, οποιοδήποτε ασχολείται με τοπική αυτοδιοίκηση. Και δεύτερο, ο εμφάνισαν, αν έχετε το Θεό σας, ρε γαμώτο, 2,5 δισεκατομμύρια πλεώνασμα στα ασφαλιστικά ταμεία. Λοιπόν, έτσι φτιάξαν αυτό το πράγμα. Έχει σημασία κάποια στοιχεία εδώ πέρα τα οποία συνέλεξα. Πατάει γκάζι μπροστά σε αυτό το πράγμα. Ποιον βάλαν? Βάλαν την εφορία να αρχίσει να κάνει αυτή τη βρωμόδουλειά. Και έτσι λοιπόν, βάλανε από το σύστημα του Τηρεσιά να περνάνε 1.300 ηλεκτρονικά κατασκευτήρια ανατράπεζα, διαμορφώνοντας ένα τοπίο 5.200 κατασκευτηρίων σε κάθε εργάσιμη ημέρα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ζήτησε από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών την αύξηση του ορίου των 1.300 ημερησίων ανατράπεζα σε 1.800 για το διάστημα μέχρι 31 Ιουλίου του 2017. Η αρχική απάντηση από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ας δούμε τώρα τους άλλους απατεώνες τώρα εκεί πέρα, έτσι, που αποτυπώνεται σε σχετικό έγγραφο προς την τράπεζα, ήταν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε μια τόσο μεγάλη αύξηση του όγκου κατασκευτηρίων, δεδομένου ότι δεν έχει υλοποιηθεί το σύστημα ηλεκτρονικών άρσεων κατασχέσεων αλλά και περιορισμένων ποσών κατάσχεσης. Δηλαδή εδώ θα τρελαθούμε εντελώς. Ναι, αυτό το σύστημα που λέει η Ένωση Ελληνών Τραπεζιτών είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που λέγαμε για τους ηλεκτρονικούς πληθυσμούς. Αυτό το πράγμα. Η κυβέρνηση δεν τολμάει να το βάλει μπρος. Πιέζουν όμως οι άλλοι. Πιέζουν σαν τρελοί και θέλουν άμεσα. Οπότε τι κάνει τώρα? Η κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει τους συμβολιογράφους να το κινήσουν. Να κάνουν αυτή τη δουλειά. Έτσι, προκειμένου να γίνει διασπορά της ευθύνης. Λοιπόν, όπως και να έχει, όποιος εμπλέκεται σε αυτήν την ιστορία έχει ποινική ευθύνη. Αυτό θα έτσι πρέπει να το ξέρουν καλά οι συμβολιογράφοι. Δεν το αντιλαμβάνονται. Και οι τραπεζίτες. Και οι τραπεζίτες. Δεν και φυσικά τα μόμολα γιατί αυτά λένε, που είναι στην Ανεξάρτητη Αρχή. Γιατί λένε μας βάζουν, εμείς τι φταίμε, το καθήκον μας κάνουμε. Καλά, δεν είναι έτσι. Καλά, γι' αυτό λοιπόν. Ας αποκατασταθεί ο νόμος και η ένωμη τάξη της χώρας. Και επευκαιρία τώρα, επειδή το έφερε η κουβέντα τώρα, επευκαιρία αύριο λοιπόν, επειδή έχουν εξαγγελθεί 36 στην περιοχή εδώ πέρα πληστηριασμοί, εκ των οποίων οι 20-19 βρίσκονται στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας. Αύριο θα γίνει μεγάλη συγκέντρωση. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι να περάσει στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας, γιατί κάποτε πρέπει τουλάχιστον να συγκινηθεί και ο ίδιος ο κόσμος, όχι μόνο οι φορείς ή οι διάφοροι που ασχολούνται με τη διεύθυνση, ο ίδιος ο κόσμος πρέπει να ασχοληθεί, ναι, να το πάρει είδηση. Επειδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εμφανίζουν διάφορους φλούφλιδες να μοιράζουν κόλυβα πάνω στην ιδιωτική περιουσία του Έλληνα πολίτη, εμείς δεν μαζευόμαστε εκεί πέρα για να μοιράσουμε κόλυβα
και να πούμε τι ωραία που θα βγουν την πρώτη κατοικία ή τη λαϊκή κατοικία. Άλλη μαλακία. Λες και βρισκόμαστε στη δεκαετία του 50. Ένα συναγωνιστή μας που λέει, τον ρώτησαν τι είναι ρε παιδί μου λαϊκή κατοικία και το λαϊκό σπίτι. Α, δεν ξέρετε, είναι ένα σπίτι με κάτι τουβλάκια και από πάνω έχει ένα κόκκινο. Μια στέγη. Ναι. Όχι, όλες. Τίποτα δεν πρέπει λοιπόν, να περάσει. Φυσικά. Λοιπόν, γιατί έχει, γι' αυτό και πάμε εκεί. Για να μπορέσει να πιστοποιηθεί προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, είτε της δικαιοσύνης είτε της πολιτικής, ότι το αίτημα δεν είναι να σταματήσουν οι συνδέσμοι. Όχι, αγαπητοί μου κύριοι και κυρίες. Το αίτημα είναι να επιστραφούν τα κλεμμένα πίσω. Μα αυτό γιατί είναι, αυτά είναι. Το αίτημα αυτό είναι. Αυτό η απέτηση, η διεκδίκηση είναι αυτή. Αυτό είναι. Τι να σταματήσουν οι πληστηριασμοί. Από πού και πού. Ό,τι έχει κλαπεί δια των πληστηριασμών επιστρέφεται στους νόμιμους πολίτες. Ποια έχουν κλαπεί οτιδήποτε έχει πληστηριαστεί τα τελευταία 7 χρόνια. Από τότε που λειτουργήσε το πρώτο μνημόνιο. Από τότε που η χώρα μας τέθηκε υποκατοχή. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να περάσει έτσι. Γι' αυτό κατεβαίνουμε. Δεν κατεβαίνουμε για να μοιράσουμε τα συγχωροχάρτια στον κοσμάκι εκεί πέρα και να του πούμε μην ανησυχείς, κλάψε και ψήφισέ μας. Όχι. Κατεβαίνουμε κάτω για να δηλώσουμε. Γι' αυτό και δεν κολώνουμε να κατεβούμε μόνοι μας. Και όπου κατεβαίναμε χρόνια τώρα. Ακριβώς. Λοιπόν, και δεν κατεβαίνουμε σαν συλλογικότητα ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί εμείς δεν μπαίνουμε σαν. Δεν είναι συλλογικότητα. Όχι. Δεν είμαστε μοχλός διαμαρτυρίας κάποιου περιθωρίου όπου να λέει για να τη συνετήσει την εξουσία. Όχι. Λέμε ότι η εξουσία είναι παράνομη, είναι κατοχική, έχει καθεστώς κατοχής και επομένως όλες οι πράξεις που γίνονται στο όνομά της ή στο όνομα των δεσμεύσεών της είναι πράξεις άκυρες και επομένως το αποτέλεσμά τους αντιστρέφεται. Δηλαδή πηγαίνει πίσω στους νόμιμους πολίτες, σε αυτούς που πρέπει. Και θα γυρίσουν πίσω, αυτό είναι βασική δέσμευση του ΕΠΑΜ και δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Γιατί έτσι και δεν γίνει, σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε έστω εμέσως το καθεστώς κατοχής. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Και κάποτε σε αυτή τη χώρα θα πρέπει ρε παιδί μου, τουλάχιστον η αξιοπρέπεια, να φαντάζει ψηλά. Γιατί πώς έλεγαν οι παλιοί, που είναι και σε ελληνικές ταινίες που έτσι μπορεί να μην τις έζησα εγώ, αλλά αυτή η ηθογραφία του ελληνικού κινηματογράφου είναι το τούτο μου να είναι καθαρό. Είναι καθαρό. Δυστυχώς όμως είναι λίγο το τούτο τους καθαρό. Γι' αυτό γιατί σήμερα στις τελευταίες δεκαετίες φωνάζουμε, δώστε δύναμη στο ΕΠΑΜ, δώστε αυτό που πρέπει στο ΕΠΑΜ για να δείτε τι μπορεί να καταφέρει κανένας. Άμα θέλει και άμα έχει όλες τις δυνάμεις να το κάνει. Αυτό είναι. Και πολύ περισσότερο ουσία. Να μην μπερδεύουμε το τούτο τους με το τούτο μας. Λοιπόν, υπάρχουν τούτα μας τα οποία δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε. Οι παλιοί λέγανε και το δείχναν το τούτο τους. Λοιπόν, και εγώ έχω και μεγάλο τούτο. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι έχει μεγάλη σημασία. Δημήτρη, σε σταματάνε στον δρόμο, ας πούμε, και σου λένε κάντε κύριε Καζάκη. Κάντε. Ο Καζάκης κάνει. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι θα κάνουμε. Εδώ είναι η ουσία τώρα. Γιατί λένε, πέστε μα πώς να το κάνω. Έρχονταν κάποιοι στην Πανατική και μου λέγανε, ξέρεις, μας λένε πώς να το κάνουμε. Τι πώς να το κάνουμε, ρε παιδιά. Τι πάει να πει πώς να το κάνουμε. Όπως το κάνει το ΕΠΑΜ, όπως το κάνουν οι 10, 20, 100, οι 1000. Αλλά έτσι πρέπει να το κάνουν όλοι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Να σου βάλω μερικά έτσι αριθμούς τώρα, επειδή να σε γαργαλίσω. Όχι, υπάρχει πέρα από τους αριθμούς, έχει σημασία στη συμφωνία. Να δούμε το δεύτερο ζητούμενο. Το δεύτερο ζήτημα για να δείτε πόσο απατεώνες είναι. Λοιπόν, το πρώτο είπαμε, τα πλεονάσματα για να τα παίρνουν χοντρά και να διεκδικούν προϋπολογισμούς ξεκάθαρα εκεί που πηγαίνουν για κοινωνικές δαπάνες ή κοινωνικές ανάγκες. Μα ό,τι έχει απομείνει. Το γράφει μέσα. Έτσι. Υγεία, η δικαιοσύνη, τα πάντα. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο. Μέχρι τώρα είναι εξυνεπίας. Δηλαδή εφαρμόζουν πολιτική περιοριστική και εξυνεπίας συμβαίνει αυτό. Τώρα όχι. Προέχει το τοκομερίδιο των δανειστών. Άρα το να πιάσω το πλεόνασμα το οποίο θα μου το επιδικάσουν μόνο και μόνο για να δικαιολογήσω, δεν πρόκειται να δώσω λεφτά στο νοσοκομείο. Και δεν πρόκειται να δώσω λεφτά στο νοσοκομείο όπως εγώ είχα προϋπολογίσει. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι κόβω από το νοσοκομείο και δίνω αυτά που μου περισσεύουν ή που έχω δυνατότητα να δώσω, γιατί με βάση τη δημοσιονομική πολιτική, όχι. Τώρα με τα πρωτογενή πλεονάσματα, για να τα πετυχαίνω, θα πρέπει
να μην πληρώνω ακόμη και τα προϋπολογιζόμενα στα νοσοκομεία. Ναι, κύριε, και αυτό είναι κορυφαίο θέμα. Πούνε, θα σου πούνε, συγγνώμη, αλλά θα σου πούνε, εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτά. Ξέρουμε, θα ματιώσει ο ελληνικός λαός, αλλά έχουμε και τα αντίμετρα. Εμείς, τα οποία θα ανακουφίσουν τον λαό. Ναι, βλακόμετρα λέγονται, αλλά ναι, δεν είναι σημασία. Το λένε όμως. Ναι. Και το λένε ανεπιθρίαστα. Και σε κάθε στιγμή δεν μπορούν να του πει. Βεβαίω θα ανακουφίσουν. Ναι, τα αντίμετρα. Γενικά όλοι ανακουφισμένοι είμαστε. Πρώτη και κυρία η Μέρκελ. Τέτοια ανακούφιση, αφού σου λέω τη καγκελαρία τα από τέτοια, ναι, βούλωσαν με την ανακούφωση μετά τη μάμα. Ναι, δηλαδή με την. Ξέρεις. Λοιπόν, όμως το σημαντικό, το δεύτερο που σημαντικό συμφωνία, που νομίζω ότι πρέπει να το κοιτάξουμε, είναι η απάτη που ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας για το ζήτημα διαγραφή των χρεών. Όταν φωνάζαμε ότι η διαγραφή των χρεών είτε είναι δημόσια είτε ιδιωτικά, πολύ περισσότερο στα ιδιωτικά, γιατί είναι υπόθεση εσωτερική μιας χώρας. Τα δημόσια, ειδικά το εξωτερικό χρέος, έτσι, εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση και στην άλλη, είναι υπόθεση πολιτικής απόφασης. Και μάλιστα μονομερούς πολιτικής απόφασης. Κύριε, αν δεν, εγώ, αν δεν μου κόψουν το, δεν μου ρυθμίσουν το χρέος, δεν πρόκειται να εφαρμόσω τα μέτρα, γιατί ναι, είμαι κυρίαρχο κράτος. Έτσι δεν είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Ναι, θα το ρυθμίσουν. Θα γυρίσουν το ρουλεμάν. Ναι. Λοιπόν, το θέμα μας είναι εδώ. Τι λένε τώρα για να μπορέσουν οι τράπεζες να κατηθούν και να περάσουν στα χέρια που έχουν περάσει ήδη ή τουλάχιστον να λειτουργήσουν με αυτό το πράγμα, θα πρέπει να σβήσουν τα χρέη των τραπεζών. Κόκκινα δάνεια και χρέη τραπεζών. Λοιπόν, το υπέρ πιανού θα γίνει αυτό, είναι και αυτό πολιτική απόφαση. Προφανώς θα γίνει υπέρ των δανειστών και όχι υπέρ των δανειοληπτών. Αλλά εγώ ρωτάω, γιατί για τις τράπεζες τα χρέη μπορούν να σβήσουν, αλλά για ένας ολόκληρου λαού δεν μπορούν να σβήσουν? Εγώ ξέρω, εγώ χαζός είμαι εγώ, με συγχωρείτε, γραφικός, δεν ξέρω εγώ από αυτού, δεν είμαι καθηγητής. Γιατί τα πήραμε, κύριε Γαζάκη, αυτά δεν τα πήραμε. Δεν, ναι, τα, δεν τα έχουν πάρει οι τράπεζες. Εντάξει, οι τράπεζες είναι. Οι τράπεζες έχουν. Ναι, εμείς δεν πρέπει να λειτουργήσουμε. Όχι, εμείς πρέπει να ανακουφιστούμε. Ναι. Να ανακουφιστούμε. Ναι, αλλά άμα πρέπει να τρως για να ανακουφίζεσαι. Ναι. Έτσι, ο φυσιολογικός οργανισμός έτσι κάνει. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι το βασικό είναι αυτό. Είναι θέμα αρχής. Ναι. Γιατί εγώ πρέπει να δουλεύω και μάλιστα με όρους δεκάτης, γιατί αυτό είναι πώς για εξηγήστε το δεκάτης, γιατί δεκάτη να, ναι, σημαίνει τι? Σημαίνει όπως το λένε, η κολυγιά. Όπως ήταν οι κολύγοι. Ερχόντουσαν οι φεουδάρχες και μάλιστα ούτε καν ο φεουδάρχης, ο σέμπρος ερχόταν. Καλή ώρα, όπως είχε ο Παπαδημούλης. Έτσι, ναι. Σέμπροι είναι οι άνθρωποι. Ερχόντουσαν λοιπόν οι επιστάτες με τα δουλικά οπλοφόρους και λέγανε στον κολύγα: σκάστα. Κοίταξε να δεις κάτι. Τι δεκάτη. Θέλω 10% από τη σοδειά σου. Έτσι. Μα ξέρεις, η σοδειά μου ήταν τόση. Δεν με νοιάζει. Εγώ σε υπολογίζω λόγω της θερματικής καλλιέργειας ότι η σοδειά σου θα έπρεπε να ήταν 100 τόνους. Τώρα αν εσύ έβγαλες 10, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω 10% επί των 100 τόνων που εγώ σε κόβω. Στο κουστούμάκι που σου έχω κόψει. Λοιπόν, αν εσύ τώρα... Είναι το στρεματικό που λέμε. Μπράβο. Στρεματική απόδοση. Για θα κάθεται ο άλλος να ζυγίζει. Τρελός είναι. Όχι βέβαια. Του λέει προκαταβολικά. Του λέει αφού στη χρονιά εγώ θέλω 10%. Λοιπόν, πόσο σε κόβω, εκτιμώ ότι σύμφωνα με τις συνθήκες και όλα αυτά που προβλέπονται θα βγάλεις 100 τόνους. Εγώ από αυτό το 10 τόνους θέλω τους 10 τόνους. Τώρα, εάν βγάλεις 10 για να μπορείς να ζήσεις εσύ και η γενιά σου και δεν σου επιτρέπεται να έχεις επιπλέον, δεν τους νοιάζει. Πρόβλημά σου. Το ίδιο είναι με το ζήτημα του πλεονάσματος. Εμένα με ενδιαφέρει να βγάλεις 3,5%. 5. Ναι. Τώρα, εάν τα βγάλεις, δεν τα βγάλεις, ποσός με ενδιαφέρει. Θα έχω την Ελστάτ. 4,5 για να δώσω. 4,2. 4,2. Ναι. Λοιπόν, ναι, ναι. Λοιπόν, θα έχω την Ελστάτ που θα μου το πιστοποιεί και από εκεί πέρα θα έχω ανοιχτό το χέρι μέχρι να μου τα δώσουν. Ναι, θα δίνω τα σίτια όμως στο σχολείο τσάμπα. Ούτε καν σε σίτια θα μπορούμε να δώσουμε. Ναι. Γιατί η δημοσιονομική κατάσταση δεν είναι τέτοια που να επιτρέπει ούτε καν σε σίτιο. Λοιπόν, το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ότι αν το συνδυάσουμε αυτό με τη διασύνδεση τραπεζικού τομέα, με εφορία και κυρίως με ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων, όπου εκεί εντάσσεται πλέον η εφορία. Κατασκετήρια, χαμός. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό. Των λογαριασμών, ό,τι υπάρχει. Το ελεύθερο επαγγελματικό, δηλαδή. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες σβήνονται στην κυριολεξία. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα που προβλέπει η συμφωνία. Γιατί όμως το κάνουν για τους ελεύθερους επαγγελματίες αυτό? Γιατί είναι το 26% του δυναμικού της χώρας. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Μα δεν είναι ραχοκοκαλιά αυτοί οι οποίοι έχουν τις βιοτεχνίες, έτσι. Ναι. Οι υπάλληλοι όλοι που δουλεύουν. Και είναι και ο πιο εύκολος στόχος. Μάλιστα.
Πιο εύκολο από τους συνταξιούχους. Πιο εύκολο. Πιο εύκολο. Λοιπόν. Γιατί ο συνταξιούχος είναι και δικό σου λίγο κατά ναι. κάποιον τρόπο. Πρέπει να τον κρατήσει για να έχει πληροφόρο για ναι, για να έχει. Ναι, να κάνει τη δουλειά. Τον άλλον τον πεθαίνει. Γιατί? Γιατί δεν του έχει μείνει τίποτα άλλο για να επιβιώσει από το μαύρο χρήμα. Δηλαδή, αν, να μην κόψει απόδειξη. Να μην ο εργαζόμενος που πάει και δουλεύει να δηλώνει μερική απασχόληση και να δουλεύει το δεκάωρο. Να ζητάει από τον εργοδότη να του τα δίνει μαύρα τα χρήματα για να μην έχει εισφορές και ιστορίες να του μένουν κάποια χρήματα παραπάνω. Αυτό είναι η καθημερινότητά μας. Μην τραλαθούμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, τώρα τι σου λένε. Μέχρι το τέλος του 17 θα σου έρχεται η εφορία, που δεν θα είναι πλέον εφορία. Θα είναι η υπηρεσία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Δηλαδή ούτε ο υπουργός δεν θα μπορεί να επέμβει. Ναι, έχουν αποχωρήσει οι υπουργοί πλέον. Θέλω να πω δηλαδή, όποιος νομίζει ότι έχει βίσμα τον υπουργό, την πάτησε. Λοιπόν, και θα σου έρχεται να σου λέει, η τράπεζα με την οποία συναλλάσσεσαι μου δίνει ένα εξτρέ, το οποίο, ένα report, το οποίο μου λέει ότι εσύ βγάνεις ένα τζίρο της τάξης των 10.000 σε ετήσια βάση. Πολύ ωραία. Πώς ζεις? Γιατί εγώ σε υπολογίζω ότι τα έξοδά σου πρέπει να είναι τόσα. Ναι, από τα χαρτιά σου. Πού ζεις? Άρα κλέβεις. Άρα, και εφόσον κλέβεις, κατασχετήριο. Μπαίνω μέσα στο κατασχετήριο. Κατασχετήριο κατευθείαν. Γιατί τι αν πάρει. Κατασχετήριο. Και μετά με τη διαδικασία πληστηριασμών. Λοιπόν, όπου και χρειάζεται, γιατί θα τους έχουν εχμάλωτους όλους με τα κατασχετήρια, γίνεσαι όμηρος. Και όταν φτάσει η ώρα του πληστηριασμού, σε εκτελούν. Επιλέγουν αυτοί πότε και πώς. Έτσι σε κρατάνε όμοιρο με το κατασχετήριο, δεν μπορείς να προσφύγεις πουθενά. Πλέον οι κλειστές οι πόρτες όλες, στη δικαιοσύνη και όλα αυτά τα πράγματα. Ακόμη και αν θεωρήσεις ότι έχεις χρήματα να πληρώσεις, δεν έχεις. Έτσι. Λοιπόν, οπότε θα σου κόψουν το μαύρο. Και εσύ τι θα πεις, γιατί μου κόβω το μαύρο, που με αυτό επιβίωνα μέχρι χθες ή μέχρι σήμερα. Γιατί όντως είναι επιβίωση, είναι θέμα επιβίωσης. Φυσικά θα κόψει από όλους το μαύρο. Και γιατί το ακούω, ξέρε το κράτος ακούω, αυτό, δεν το άφηνε. Φυσικά, έτσι, προφανώς, μα προφανώς. Κοίτα, μην τρελαθούμε. Ναι. Το μαύρο εδώ και δεκαετίες έχει φτιαχτεί σαν βασικό μοχλό, ο βασικός μοχλός συμμαχίας του κράτους, αυτού του κράτους, του άθλιου κράτους που έχουμε, προκειμένου να κρατάει την εκλογική του πελατεία και την πολιτική του πελατεία. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό επινοήθηκε. Επινοήθηκε η μεταχρολογημένη επιταγή, γι' αυτό επινοήθηκαν όλα αυτά τα κόλπα που κρατήθηκαν μόνο και μόνο για να ελέγχεται ο Κοσμάκης. Και κυρίως εκείνο το κομμάτι του κόσμου, ο οποίος είναι αναγκασμένος να λειτουργήσει με αυτούς τους όρους. Έτσι. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι τώρα που έχει, ο εγκλωβισμός, ας πούμε, ο εγκλωβισμός που έχει γίνει, είναι να πούνε το εξής τώρα. Πεθάνατε. Έχετε τελειώσει. Δεν τους χρειάζεται άλλο. Το σύστημα εξουσίας όπως διαμορφώνεται, το υπερεθνικό, δεν τους χρειάζεται, το οικόπεδο θέλει. Τι να τους κάνει? Τους μισθωτούς και τους συνταξιούς τους βίνει ερυπείο οφθαλμού. Αυτό όλο το έχει αντιληφθεί τώρα η πλειοψηφία του κόσμου? Ή μόνο στέκεται ότι χάνω ρε παιδί μου? Το έχει πιάσει τώρα αυτό? Γιατί πρέπει να αντιδράσει. Διότι διαφορετικά πώς, ποιος θα... Δεν ξέρω, όπως για παράδειγμα, να πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο πατέρας μου έκανε μια επέμβαση καταράκτη. Μάλιστα. Λοιπόν, σε δημόσιο χώρο. Λοιπόν, και πλήρωσε 100 ευρώ. Και είχαμε μία ουρά από πίσω. Αν δεν τον υποχρέωσε, θα σου πει. Ναι, αλλά άμα δεν τον υποχρέωνε, θα έπρεπε να πάει σε 7-8 μήνες που θα του δίνει ραντεβού στην καλύτερη των επιπτώσεων, όπου ο καταράκτης θα έχει γίνει τσιμέντο. Για όσους ξέρουν από καταράκτη. Και τότε όχι το λέιζερ δεν σου φτιάχνει την ιστορία, ούτε με σκαρπέλο δεν βγαίνει. Λοιπόν, και στην ηλικία που είναι ο πατέρας μου, έτσι, 80 φεύγα. Λοιπόν. Εκεί ήταν μια ουρά τεράστια. Όλοι οι άνθρωποι συνέβαλε ο ένας τον άλλον για να μπορεί να έχει ένα φακελάκι ο καθένας επαρκές να δώσει. Ναι. Ο γιατρός που την έκανε τη δουλειά τώρα αυτός, ή κατά, όπως τον κόψαμε δηλαδή, ή ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει η Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Έτσι. Γιατί το λες αυτό? Ο τρόπος που συμπεριφερόταν και που μιλούσε. Ναι. Όχι ότι είχαμε κάτι άλλο. Όχι. Έτσι. Ναι. Σιγά-σιγά πολιτικά θα τα κάνεις εκεί μέσα τώρα. Όχι, ναι, ξέρω. Άσε με βγάλει τον πατέρα μου το μάτι, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, γιατί να το πληρώσει ο πατέρας μου? Άμα είναι να μου βγάλει το δικό μου μάτι. Λοιπόν, έτσι τον έκοβα. Αν λοιπόν πάρει από 5, είχε 50 έξω. Αν πάρει από 5, 100 σε φακελάκι, είναι 500 ευρώ την ημέρα. Μαύρα. Λοιπόν, γιατί αυτός να αγωνιστεί,
να απαλλαγούμε από το καθεστώς. Γιατί να είναι στα κάγκελα, γιατί δίνουν στους γιατρούς, στους νοσοκομιακούς γιατρούς 1.000 ευρώ και αν. Λοιπόν, γιατί να φωνάξει για το επίπεδο υγείας ή περίθαλψης. Τα παίρνει τα 500 και σου λέει ζαμανθού. Έλα όμως τώρα που θα λένε στον συνταξιούχο το εξής. Εγώ σου δίνω 420, φίλε μου. Πού τα βρήκες τα άλλα? Και αυτά στα δίνω με κάρτα διατραπεζικής συναλλαγής. Πού τα βρήκες τα άλλα? Πού τα έδωσες? Οπότε ο συνταξιούχος αναγκαστικά ή ο μισθωτός αναγκαστικά θα δείξει. Τα έδωσα σε αυτόν. Και θα τον πιάσουν, να τον ξεσκίσουν κυριολεκτικά. Έτσι. Τότε θα μου φωνάσει Χρυσή Αυγή ο, ο μαλακοπίτουρας, αλλά τότε θα ανακαλύψει πως η Χρυσή Αυγή κάνει πλάτες ακριβώς αυτό το σύστημα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Το δεύτερο. Πες ότι ο γιατρός τώρα δεν τα δαπανίσει αυτά. Θα δαπανίσει. Πόσα από αυτά τα λεφτά θα δαπανίσει με ρευστό? Με ρευστό. Θα τον τζακώσουνε. Θα τον τζακώσω γιατί αναγκαστικά ένα σημαντικότερο μέρος από το κύκλωμα της οικονομίας περνάει μέσω τραπεζών. Είτε μέσω του επαγγελματία με τον οποίο θα δουλέψει ή οτιδήποτε. Καταρχήν θα φοβάται ο επαγγελματίας. Εάν βγάζουν 1.800 την ημέρα κατασχέσεις, καταλαβαίνεις ότι ο επαγγελματίας θα τρέμει. Θα τρέμει. Δεν ξέρει από πού θα του βγάλει. Αλλά δεν είναι. Έτσι δεν έπρεπε να λυθεί αυτό το θέμα για να πληρώνουν όλη την εφορία του? Έτσι, μπράβο. Τώρα πώς ξέρουν. Τώρα εδώ είναι ένα ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι από τότε που, να το πούμε έτσι, ήρθε ο σύγχρονος αστικός πολιτισμός που σέβεται την ιδιοκτησία, που υποτίθεται, σέβεται τον οικονομικό άνθρωπο, δηλαδή τον επαγγελματία και όλα αυτά τα πράγματα, τέθηκε μια βασική αρχή. Ότι ποτέ οι φόροι δεν μπορούν να με οδηγήσουν εμένα σε πτώχευση, να με εξωθήσουν δηλαδή σε πτώχευση, γιατί οι φόροι δεν είναι φόροι υποτελεία στο κράτος, είναι φόροι ανταποδοτικοί. Ανταποδοτικοί πάντοτε έπρεπε να είναι, έτσι. Αυτό λένε και το Σύνταγμα. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η αστική εποχή. Όχι να με ξεσκίσεις. Αυτό μου έφερε ο αστικός τρόπος ζωής. Έτσι. Λοιπόν, αυτό βεβαίως θα εφαρμοζεί στην πράξη, ήθελε πολλά. Λοιπόν, και δεν εφαρμοζόταν πάντα καλά. Τώρα όμως έχουμε περάσει ξεκάθαρα στη λογική του ότι ο φόρος είναι φόρος υποτέλειας. Μα μας φέρει το 85%. Ναι. Δεν μπορώ να επιβιώσω. Δεν μπορεί να μου επιβάλλεις φόρους τη στιγμή που δεν μπορώ να επιβιώσω με αυτούς τους φόρους. Δεν μπορώ και αντικειμενικά να τους πληρώσω. Άρα πρέπει να επιλέξω τον τρόπο με τον οποίο θα διαφεύγω από τους φόρους για να επιβιώσω. Γι' αυτό ακριβώς ήρθε η σύγχρονη εποχή μετά τη Γαλλική Επανάσταση και την Αμερικανική Επανάσταση. Η Αμερικανική Επανάσταση έγινε για αυτούς τους λόγους. Δεν μπορεί να υπάρξουν φόροι χωρίς δικό μας λόγο. No taxation without representation, λέγανε οι Αμερικανοί στην εξέγηση της Βοστόνης. Λοιπόν, στη Γαλλική Επανάσταση ο Μιραμπό έλεγε ότι όποτε ερχόταν ο φοροσυλλέκτης, γιατί τότε υπήρχαν ιδιωτικοί. Τους δίνανε τη δυνατότητα το κράτος να συλλέγουν ιδιώτες τους φόρους, όπως θα γίνει και τώρα με την ανεξάρτητη αρχή και τις εισπρακτικές εταιρείες. Λοιπόν, λέει, τότε λέει, συνέβαινε αυτό που συνέβαινε στο στάβλο με τα ζώα κάθε φορά που αρπακτικό πτήνος εμφανιζόταν στον αέρα. Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, άλλος κρυβόταν. Άλλος την κοπάναγε. Άλλος πήγε τη φράχτη και πήγαινε σε άλλη μεριά. Αυτό έλεγε ο Μιραμπό στη συνέλευση των τάξεων. Προσπαθούσαν να φτιάξουν ένα σύνταγμα, να βάλουν κανόνες. Αυτό το πράγμα. Για να μην εξοντώνεται κάποιος. Ναι, σου λέει όμως τώρα το εξής όμως. Εντάξει. Εγώ, ναι, μεν γνωρίζω ότι ματώνεται ο λαός από την υπόθεση αυτή. Παίρνουμε φόρους όσους παίρνουμε πάρα πολλούς. Όμως έχω τα αντίμετρα που θα τα αναπτύξουν και το κυριότερο. Θα μπω στην ποσοτική χαλάρωση. Και εδώ ο κόσμος τρελαίνεται. Ποσοτική χαλάρωση. Ναι. Ποσοτική χαλάρωση. Λέει, θα πάρουν λεφτά, άρα θα μας τα δώσουν. Θα τα δώσουν στις τράπεζες και οι τράπεζες θα τα μοιράσουν. Θα μας τα δώσουν. Ναι. Όπως πάμε στις περίφημες αγορές και εκεί μας μοιράζουν λεφτά. Ναι, λεφτά είναι, βεβαίως. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν αυτό το πατέρα μου. Την ποσοτική χαλάρωση. Πριν μια δεκαετία τον είχαν πάρει τηλέφωνο, ας πούμε, στο σπίτι και του λέγανε: Έχω 15. Η τράπεζα έχει έτοιμα 15.000 ευρώ. Έλα, για σας. Ελάτε, πάρτε το. Τρελάθηκε ο πατέρας μου, πήγε και τα πήρε. Και τα πληρώνει χωρίς να μειώνεται από τότε. Τα πληρώνει χωρίς να μειώνεται. Δηλαδή, λες. Το αγγελά ή κλε δηλαδή. Λοιπόν, τι να κάνεις. Αυτοί οι απαταιώνες που την κάνουν και δεν είναι θέμα υπαλλήλων, είναι θέμα πολιτικής και τρέχης. Λοιπόν, ποσοτική χαλάρωση λοιπόν. Ποσοτική χαλάρωση. Ποσοτική χαλάρωση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να βοηθήσει τις τράπεζες
Και, α, για τις τράπεζες γίνεται. Για τις τράπεζες γίνεται. Α, για τις τράπεζες. Αποκλειστικά. Α, όχι για τον κόσμο. Όχι. Μα. Γι' αυτό και καμία ποσοτική χαλάρωση ολόκληρο τον κόσμο δεν, δεν ευνοήθηκε. Δεν ευνόησε την οικονομία. Και γιατί τι διαφημίζουν αυτοί τώρα? Γιατί κάτι πρέπει να πω στον κόσμο. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε τι έχουμε τώρα εδώ πέρα? Θα έχουμε μια συντριβή ενώ του κομματιού εκείνου που προσπαθούσε να επιβιώσει με μαύρα, είτε είναι εργαζόμενος, είτε λαϊκάτζης, είτε ψαράς, είτε επαγγελματίας, είτε κτηνοτρόφος, είτε γιατρός, είτε εκπαιδευτικός, θα το τσακίσουνε. Βεβαίως οι μεγάλοι μαυραγωρίτες θα συνεχίσουν να την κάνουν τη βρωμοδουλειά. Οι μεγάλοι μαυραγωρίτες θα συνεχίσουν. Και έτσι οι τράπεζες θα μπορούν άνετα να ξεπλένουν χρήμα. Με αυτούς. Με αυτούς. Και εγκληματικό και επιχειρηματικό και πολιτικό. Γιατί κανένας δεν έχει, για παράδειγμα, όταν έχει κεφαλαιακούς λογαριασμούς. Δηλαδή από αυτό το χρήμα της ποσοτικής χαλά χρήμα. Δηλαδή την άνεση που θα του δώσει την Α4 δις είναι, δεν είναι τόσο νομίζω είναι. Λένε ότι είναι τόσο. Έτσι υπολογίζουν. Έτσι, ναι, έτσι υπολογίζουν. Αυτό θα πάει στις τράπεζες. Ωραία. Αυτό δεν θα κατευθυνθεί καθόλου, ξέρω εγώ, στην πραγματική όχι, οικονομία. Εγώ αν ήμουν στο διοικητικό συμβούλιο, αν ήμουν διοικητής κάποιες τράπεζες. Μάλιστα. Λοιπόν, και μου δίνανε δυνατότητα να πάρω σε ρευστό άμεσα τα 4 δισεκατομμύρια αγοράζοντας κάποια ομόλογα που έχω πάλι σε καλύτερη τιμή. Και θα τα βγάλει έξω πάλι. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Κάπως έτσι. Λοιπόν, εγώ τι θα κάνω τα 4 δισεκατομμύρια, τι θα κάνω? Εφόσον έχω μετόχους από πίσω και πρέπει να πω στους μετόχους να δείξω ότι πάω καλά, ότι θα έχω απόδοση. Έτσι. Τι θα πάω να κάνω? Να τα επενδύσω εκεί που έχω απόδοση. Πού θα πάω να τα επενδύσω? Στη βιοτεχνία. Στο φλιτσούρα. Που δεν πρόκειται να με πληρώσει ποτέ. Δεν το ξέρω. Μάλιστα. Δεν το ξέρω. Τόσο βλάκας είμαι. Δηλαδή δεν ξέρω ότι η βιοτεχνία, ο επαγγελματίας, ο μισθός, ο μισθωτός και ο συνταξιούχος δεν έχει προοπτική. Το νοικοκυριό δεν έχει προοπτική. Νομίζω ότι η απάντηση αυτή είναι ότι έτσι πολύ χαρακτηριστική. Μα πώς μπορείς να και πεις... να μπει καλά στο μυαλό όλων μας. Μα είναι πολύ απλό. Το κάνανε όλες οι τράπεζες. Τους έδωσε αυτή τη στιγμή ο Ντράγκη, έχει δώσει 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή πώς έδωσε? Πάρα πολλά. Όχι, το έδωσε η κυβέρνηση εκεί. Α, η κυβέρνηση. Κυβέρνηση το α, δεν το πήρε η. Όχι, γιατί αν τα έπαιρνε από τον Ντράγκη, θα τους έλεγε, κοίταξε κάτι Μπεϊλίν. Πρώτα να σας δώσω και εγώ την ιστορία. Για να ξεφύγουν από τον bail-in, τα έδωσε η κυβέρνηση. Εδώ έχει το capital control. Ναι. Εντάξει, ναι, ναι, τώρα εδώ πέρα πάμε άλλο. Στο παρόν. Έτσι, λοιπόν. Τι γίνεται τώρα? Αν μου δίνανε και εμένα, εγώ σου λέω, αν δούλευα για την τράπεζα. Χαζόσαμε, δεν θα ήμουν επαγγελματίας. Όχι, είναι σωστό. Σωστό είναι. Σωστό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τώρα από εκεί και πέρα. Αυτό που θα υπάρξει στην ελληνική οικονομία, πέρα από τα εικονικά στοιχεία που θα βγάζει η Ελστάτ, απαρεπιπτόντως, τέλος του 17. Ναι, εδώ, ναι. Τέλος του 2017, με βάση την υποχρέωση που έχουν αναλάβει, θα σταματήσει το ελεκτικό συνέδριο να ελέγχει τα δημοσιονομικά του κράτους. Και ποιος τι θα ελέγχει? Κανένας. Η ανεξάρτητη αρχή μόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα υπάρχει. Πώς να το πούμε, μία έχει απομείνει, δυστυχώς με νόμους του Πασόκ. Γιατί έτσι συνέβη. Στο όνομα του να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στα δημοσιονομικά της χώρας. Υπήρξαν νόμοι του Πασόκ που έδωσαν μεγαλύτερες αρμοδιότητες στο ελεκτικό συνέδριο, στα δημοσιονομικά της χώρας. Μάλιστα, υπήρξε ένας νόμος του Πασόκ του 84. Ήταν το τελευταίο, μου φαίνεται αυτό, έτσι. Τίποτα, ναι, δεν υπήρξε μετά τίποτα. Μετά ο Σιμίτης τα πήρε πίσω. Ξεκίνησε ο Μητσοτάκης και ο Σιμίτης τα ισοπαίδωσε όλα. Τα πήρε όλα πίσω. Λοιπόν, υπήρξε μάλιστα νόμος, γιατί τώρα εξετάζω κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε μια ειδική εκπομπή να διαβάζω τι έχει αποκαλύψει το ελεκτικό συνέδριο. Έχει όλα αυτά τα στοιχεία? Ναι, έχω όλες τις εκθέσεις από τότε που δημοσιοποιούνται. Από το 1982, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή, πού βρίσκεις αυτό το χρόνο τώρα? Διότι δηλαδή, και εμείς διαβάζουμε και άλλος κόσμος διαβάζει. Να μου πεις τώρα είναι χρόνο μου αυτή τη δουλειά. Είναι θέμα συνήθεια πλέον. Είναι θέμα συνήθεια. Λοιπόν, να δίνουμε και μια απάντηση στον κόσμο γιατί ρωτάει. Μα πού τα ξέρει όλα αυτά? Όχι, είναι θέμα και συνήθεια. Λοιπόν, από το 1982 το ελεκτικό συνέδριο έχει όχι μόνο την αρμοδιότητα να εξετάζει τα δημοσιονομικά, αλλά και να δημοσιοποιεί τις εκθέσεις του. Αυτά που βρίσκει. Και μάλιστα του είχαν δώσει και το δικαίωμα η πρώτη κυβέρνηση Πασόκ. Όχι το δικαίωμα, την υποχρέωση να εξετάζει λογαριασμό-λογαριασμό. Όχι να του λέει το Υπουργείο τόσα ο τάδε κωδικός. Όχι. Είναι όπως κάνει ο λογιστής που πηγαίνει σε μια επιχείρηση και λέει: δώσ' μου το γενικό καθολικό, δώσ' μου το βιβλίο, πώς το λένε, το ντοσιέ με τις αποδείξεις και τις πληρωμές και κάνω αντιπαραβολή. Αυτό έκανε. Μάλιστα. Ή έπρεπε να κάνει. Βεβαίως δεν στελεχώθηκε ποτέ ώστε να το κάνει επαρκώς κτλ. Ωστόσο, οι εκθέσεις του ήταν μνημείο ατασταλιών που ποτέ διδιώχθηκαν.
και σκανδάλων. Αφού αναφέρει το Αγία Σοφία, το νοσοκομείο, κάτι που θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά, το 86, αγόρασε 4,5 εκατομμύρια δραχμές εξοπλισμού, τον οποίο τον έκλεισε στο υπόγειο και δεν εγκαταστάθηκε ποτέ, απαξιώθηκε τελείως, και ο λόγος αυτός γιατί δεν είχε προβλεφτεί το κατάλληλο προσωπικό για να το λειτουργήσει. Λοιπόν, θέλω να πω τέτοια πράγματα. Ο Μητσοτάκουλας, εντάξει, και εδώ οφείλουμε να πούμε ότι το πρώτο πράγμα τέτοια πράξη έγινε επί κυβερνήσεως Ξενοφόντα Ζολώτα, δηλαδή της Οικουμενικής, με υπογραφή και της αριστεράς. Έτσι. Αφαίρεσε το δικαίωμα από το ελεκτικό συνέδριο να ψάχνει λογαριασμό, να κάνει αντιπαραβολή παραστατικών με λογαριασμούς. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να κάνει μόνο δημοσιονομική εκτίμηση το ελεκτικό συνέδριο, και βεβαίως είχε το δικαίωμα να ψάχνει και το χρέος. Ωραία. Για να μην αφήνουμε στο απειρόβλητο και τους άλλους που τους αναμένονται στην έξω στον προθάλαμο, τον κύριο Μητσοτάκη και τους άλλους από εκεί πέρα, οι οποίοι κατακεραυνώνουν την κυβέρνηση, τον ΣΥΡΙΖΑ, ως ανάλγητη αυτή την κυβέρνηση, φημολογείται τώρα ότι, κοιτάξτε μάγκες, θα σας στείλει το δούνου του τώρα να υπογράψετε ότι θα τα εφαρμόσετε αυτά. Αρχίζουν και τους το λένε τώρα. Λέω, αυτοί σκίζονται η μάτια τους. Όχι, εμείς διαφορετικά. Ωραία, και τι λένε εναλλακτικά. Αυτό που είπαν είναι να πάμε το 3,5% στο 2. Ναι, ακριβώς. Ότι θα ξεκινήσουν μια νέα διαπραγμάτευση. Και θα αλλάξουμε τους φόρους. Ναι. Δεν θα κάνουμε φόρους εμείς. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε το πρωτογενές. Λοιπόν, επειδή και αυτοί οι καραγκιόζηδες. Εδώ. Μην νομίζει κανείς ότι. Η απάτη. Την απάτη και αυτή. Η απάτη. Άκουγα μία κυρία. Ευτυχώς δεν είναι Μισελ. Τη Μισελ δεν μπορώ να δει. Αυτό είναι δηλαδή. Ναι, βγήκε προχθές σε συνέντευξη όμως και είπε: βρήκα τον έρωτα της ζωής μου. Και ποιο? Σε πλυντήριο πιάτο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί με άνθρωπο είναι αδύνατο να ερωτευτεί αυτή. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αυτό για ευστράπελα. Τέτοιοι άνθρωποι είναι, τέτοιοι. Λοιπόν, μία κυρία εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω, δεν την ήξερα, απλά έχει σημασία η γραμμή. Όπως λέμε, ναι, αυτό είναι η γραμμή. Λοιπόν, όταν ο δημοσιογράφος του ρωτάει, ωραία, εντάξει, τα ακούμε, ξέρουμε που πάνε αυτοί, εσείς τα κάνετε, ρε παιδί μου. Λέει, εμείς θα παραδιαπραγματευτούμε. Ναι, με ποιο στόχο? Λέει, θα κατεβάσουμε το 3,5% στο 2, ίσως και πιο χαμηλά. Δεν ξέρω αυτή η κυρία τι καταλαβαίνει από αυτά που λέει. Αν δεν έχει σημασία, αν καταλαβαίνει ή όχι, αλλά ο κόσμος έχει σημασία. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το 2. Το 1, 08, 05 ή 3,5 δεν το έχουμε. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στην οικογένεια καταρχάς πριν από όλα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το μειώνουμε από την υποχρέωσή μας και μπασμένοι από πάνω για να το χρησιμοποιήσουμε αλλού. Ναι, αλλά ο Μακρόν είπε, εγώ δεν πιστεύω στους ισολογισμένους προϋπολογισμούς. Βεβαίως. Τώρα τι θα γίνει. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχει να ξεχρεώσει. Εντάξει, να κάνω την τελευταία ερώτηση πάνω στο θέμα αυτό, γιατί θέλω να πούμε και κάτι άλλο. Ωραία. Αυτοί κάνανε αυτά. Οι νουδούλες και οι άλλοι κάνανε αυτά. Τα κοινοβούλια κάνανε αυτά. Εμείς, όσο πάμε τώρα, τι κάνουμε? Για να το δούμε και εμείς. Γιατί όλοι, εντάξει, εσείς τι, μόνο θα τα καταγγέλλετε? Εντάξει. Πρώτα απ' όλα ενημερώνουμε και ξεκαθαρίζουμε την υπόθεση. Εντάξει. Κάποιος πρέπει να την κάνει αυτή τη δουλειά. Σωστό. Διότι δεν την κάνει και κανένας. Έλατε. Λοιπόν, το τι κάνουμε. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να καταγγείλουμε, απλά επιβεβαιώνεται βασικές θεμελιώδεις θέσεις του ΕΠΑΜ, που είναι από την ιδρυτική του διακήρυξη. Το πρώτο είναι κύριο. Εφόσον μπορεί με μια απλό ιδιωτικό συμφωνητικό να σβήσουν χρέη υπέρ των τραπεζών, γιατί δεν μπορώ να τα σβήσω εγώ με πράξη νομικής κυριαρχίας, τυπικής κυριαρχίας του κράτους μου, προς όφελος των πολιτών μου? Αυτό το αποδείξαμε με δύο ημερίδες οι οποίες γίνανε, με χαρτιά και με κουμπάρους. Ωραία. Πάτε τα, 1, 2, 3. Λέω, αυτά είναι. Εφόσον, δεν και τίποτα. Λέω, εφόσον αυτό γίνεται με άνεση. Πολύ άνεση. Με τέτοια άνεση ιδιωτικού συμφωνητικού. Ναι. Ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους δανειστές. Γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει υπέρ του Έλληνα πολίτη? Γιατί δεν θέλουμε να είμαστε μπαταξίδες. Αυτό σου λέει. Λοιπόν, ναι, κάτσε μισό λεπτό. Ό,τι ωφελεί τις τράπεζες, δεν είμαστε μπαταξίδες. Ό,τι ωφελεί τον πολίτη, είμαστε μπαταξί. Δηλαδή, μην τρελωθώ. Γιατί έχει να κάνει με την ηθική και την υπόσχετη ηθική. Δεν είναι ηθικολογία. Άλλο ηθικολογία, άλλο ηθική. Όταν μιλάει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο αστικός κώδικας ή το δίκαιο της χώρας για χρηστά ήθη,
δεν απευθύνεται σε ηθικολόγους, απευθύνεται σε νομικά προσδιορισμένες ρήτρες που αφορούν τη δράση του πολίτη. Χρηστά ήθη σημαίνει ότι ο πολίτης πρέπει να αντιμετωπίζεται με ισονομία, με όλες τις ισονομίες ο πολιτής, συγχωρίας, δηλαδή έλεος. Αυτό το πράγμα λοιπόν που λέμε είναι το αυτονόητο. Τι λέγαμε, τι κάνουνε, αυτό κάνουνε. Δεύτερο, πάμε παρακάτω. Από πού και ως πού θα πρέπει το κοινοβούλιο ή ο ελληνικός λαός να αποδέχεται ιδιωτικά συμφωνητικά που κλείνει η κυβέρνησή του εν αγνία του? Δεν θα υπογράψουν οι άλλοι. Εντάξει, θα υπογράψει μόνο η. Όχι, θα πάνε να διαπραγματευτούν. Αλλά να υπογράψουν. Ναι. Λένε θα υπογράψουμε, αλλά θα το πάνε να διαπραγματευτούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς λέμε καμία διαπραγμάτευση. Εδώ είμαστε κυρίαρχο κράτος. Οφείλουμε να είμαστε κυρίαρχο κράτος. Που σημαίνει τι? Ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι το συμφέρον των πολλών, συμφέρον των πολιτών και κυρίως των αδυνάτων. Γιατί αυτός είναι ο πολιτικός πολιτισμός. Ο λαός μπορεί να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Βεβαίως μπορεί να την ανατρέψει. Αύριο τώρα, το πρωί, έτσι, έτσι όπως είναι τώρα. Αύριο είναι πρωί. Όχι, είναι καθισμένος, απλώς παρακολουθεί, έχει την αγανάκτησή του, το μίσος του αν θέλεις. Τώρα αυτό έχει εξελιχθεί σε μεγάλα επίπεδα πλέον, έχει αλλάξει. Αλλά τι ακριβώς πρέπει, τι να κάνει? Βέβαια δεν μπορούμε να βγάλουμε συνταγή το τι πρέπει να κάνει. Αυτό που πρέπει να κάνει, αυτό κατά τη γνώμη μου που πρέπει να κάνει είναι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι μάλλον σωστότερα να τι πρέπει να κάνει ο κόσμος. Δεν μπορούμε βεβαίως. Έτσι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβει είναι ότι όλα αυτά γίνονται εύκολα. Ανατρέπονται αυτά. Εύκολα. Αρκεί να το πάρει απόφαση ο ίδιος. Γιατί αυτό που, αυτή η δύναμη που μπορεί να ανατρέψει όλα αυτά τα πράγματα είναι η πλειοψηφία του κόσμου. Να υπάρχει δηλαδή μια πλειοψηφία του λαού, όχι εκλογική ή εκλογικού νόμου πλειοψηφία, πραγματική πλειοψηφία του λαού. Πλειοψηφία του λαού. Ναι. Και βεβαίως πρέπει να εκπροσωπείται από μια από πολιτικές δυνάμεις ή από μια πολιτική δύναμη, η οποία πραγματικά να έχει τα εχέγγυα ότι θα τα κάνει, θα προχωρήσει προς τα προς εκεί. Τώρα εδώ έχουμε όμως έναν κατακαιρματισμό δυνάμεων, οι οποίες λίγο πολύ, άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν, τέλος πάντων υπάρχουν σε μια γενική κατεύθυνση. Αυτό το θέμα, η ενότητα αυτών των δυνάμεων είναι το ζητούμενο τώρα. Λοιπόν, κινείται το επαναπροσαρμοστικό κατεύθυνση. Για να γίνει αυτό το πράγμα που εμείς θεωρούμε ότι για μας η ενότητα, η συνεργασία. Συνεργασία. Δεν είπαμε αφομοίωση. Γιατί έχουμε διαφορετικές. Βεβαίως, άλλη μόνο. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας, πιστεύω. Λοιπόν, κάποιοι δεν θέλουν να γίνουν, να αποβάλουν νοοτροπίες, ιδεολογίες. Που είναι για αυτούς πρωτεύουν ζήτημα. Μας. Για μας η ιδεολογία δεν είναι πρωτεύουν. Για μας πρωτεύουσα αξία έχει η πατρίδα. Και επειδή κάποιοι ζορίζονται, γιατί τελευταία στην παρατική σύσκεψη είπα ότι το ΕΠΑΜ είναι η μόνη οργάνωση που δεν ζητάει πιστοποιητικά κοινωνικών φορημάτων, σε αυτή την κατηγορία δεν εντάσσονται οι φασίστες. Να το πούμε, γιατί μας έχουν πρίξει. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε. Η νοσταλγία του εμφυλίου και της Χούντας. Ναι, είτε εμφανίζονται με κόκκινη σημαία και σφυροδρέπανο, είτε εμφανίζονται με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, δεν έχουν καμία θέση στην Πατριωτική Συμμαχία. Όπως δεν είχαν ποτέ καμία θέση εκεί. Οι νοσταλγοί που θέλουν να ξαναφέρουν τη χώρα σε εμφύλια διαπαρατάξεως μάχη και να παίξουν το ρόλο του εγγύητη, του εμφυλίου με το οποίο μας απειλεί ο Βενιζέλος, ο Ευάγγελος, όχι ο Ελευθέριος, έτσι. Μην μπλέκουμε πράγματα. Γελάω έτσι. Τώρα από τον Άδωνη που βγήκε και έλεγε άντε να τελειώνουμε με αυτούς τους κομμουνιστές. Μας τρελάνει αυτός ο άνθρωπος. Ο Άδωνης ξέρει πολύ καλά πού είναι οι κομμουνιστές. Ναι, βέβαια ξέρει. Οι αληθινοί κομμουνιστές. Ναι, ξέρει αυτός. Αυτοί δηλαδή που τοποθετούσαν κάποτε την πατρίδα πάνω απ' όλα και από τη μία τους ζωή και υπερασπίστηκαν αυτή την πατρίδα μέσα από τις φυλακές και από τα ξερονήσια. Αυτοί είναι πατριώτες τώρα, έτσι. Λοιπόν, γιατί το ξέρει αυτός. Κάποτε θα πρέπει να σας διαβάσω από την απολογία του Μπελογιάννη πόσο όριζε τον πατριωτισμό του κόμματός του. Το κόμμα αυτό δεν υπάρχει πλέον. Εδώ και δεκαετίες έχει χαθεί. Να ρωτήσω. Αλλά να το προσδιορίσουμε. Ωραία, και λέει το εξής. Δεν έχουμε χρόνο. Ο πατριωτισμός κρίνεται πάντα όταν καλείσαι να υπερασπίσει την πατρίδα. Ανεξάρτητα αν είναι με τα όπλα, αν είναι με άλλους όρους. Το να υπερασπίσει την πατρίδα. Εκεί λοιπόν μπορεί να διαφωνούμε με δυνάμεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, να επιταχυνθεί η διαδικασία ανατροπής. Και από ό,τι τα μηνύματα δίνουν ότι αν υπάρξει μια τέτοια σύγκληση, είναι σίγουρο ότι θα μπει στο κάντρο πολύ ψηλά. Είναι σίγουρο αυτό. Ο κόσμος το θέλει, το ζητάει.
Αλλά εξαρτάται, εξαρτάται από εμάς. Εάν είναι μια απλή συνεργασία κορυφής για να μοιραστούμε έδρες. Αυτά δεν το θέλει. Αυτά δεν μπορεί. Λοιπόν, δε πέρα από το γεγονός ότι το ΕΠΑΜ είναι από θέση αρχής ενάντια σε αυτές τις λογικές, λέω. Δεν ξέρω, πάνε. Μπορεί να υπάρχουν και δυνάμεις που να το σκέφτονται έτσι. Εντάξει, οι δυνάμεις ας το σκέφτονται. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να το σκέφτονται. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που υποδηλώνουμε είναι ότι οποιαδήποτε συνεργασία υπάρξει θα οικοδομηθεί στον κόσμο. Μέσα για να την αγκαλιάσει ο κόσμος. Γιατί αν δεν την αγκαλιάσει ο κόσμος, τι κάνουμε. Δεν έχει κανένα, δεν νόημα. Έχει κανένα νόημα. Να ρωτήσω λοιπόν τώρα το τελευταίο. Στην Πανατική έκανες έτσι στο τέλος μία αποστροφή του λόγου, η οποία ήταν και μεγάλη, αλλά τουλάχιστον σε όσους σε άκουσαν εκεί, και γι' αυτό σηκώθηκε όλο το ακροατήριο από κάτω, όλα τα στελέχη μας όρθιοι σε χειροκροτούσαν και μάλιστα παραταμένα δεν σταμάταγαν. Όταν ζήτησες συγγνώμη από ένα μεγάλο φάσμα του κόσμου που βεβαίως συνεργάστηκε με τον Α ή Β, πέρασε, συμπορεύτηκε με το ΕΠΑΜ. Ή τους συναντήσαμε στα κινήματα. Τους συναντήσαμε στα διάφορα κινήματα. Mm. Για δώσε λοιπόν αυτή την εξήγηση, αυτόν τον τρόπο με τον οποίο το είπες, λοιπόν, που απευθύνεσαι, κατά καιρούς, για να καταλαβαίνουμε κιόλας. Όταν από τότε, από την ίδρυση του ΕΠΑΜ, από την ίδρυση του ΕΠΑΜ του 2011, παράλληλα με το ΕΠΑΜ υπήρξαν πάρα πολλές συλλογικότητες, αυτό κτλ. Που γεννήθηκαν μέσα από αυτή τη διαμαρτυρία του κόσμου που αυθόρμητα γεννήθηκε εκείνη την εποχή. Πάμπολες. Πρόχειρα, ας πούμε, θυμάμαι πάνω από 100. Που με καλούσαν και εμένα πριν το ΕΠΑΜ ή παράλληλα με το ΕΠΑΜ. Από τότε υπήρξε μια τριβή ανάμεσα στο ΕΠΑΜ και σε αυτές τις συλλογικότητες. Όπως επίσης τριβή υπήρξε και μέσα στις γραμμές του ΕΠΑΜ. Δεν ήταν κατακτημένο και για το ΕΠΑΜ αυτό που υποστήριζα εγώ, για παράδειγμα. Και το υποστηρίζαμε κι άλλοι όσοι από εμάς ιδρύσαμε το ΕΠΑΜ. Οι περισσότεροι. Λοιπόν, αλλά δεν ήταν δεδομένο. Από την πρώτη στιγμή είχαμε εισοδισμούς. Βλακίες θα μου πεις, αλλά το είχαμε. Και δίνονταν μια μάχη εκ παρατάξεως για το εάν το ΕΠΑΜ θα πρέπει να αποτελέσει λαϊκή δύναμη ενότητας ή θα πρέπει να γίνει συγκολητική ουσία ανάμεσα σε συλλογικότητες ή να μεταβληθεί σε μια συλλογικότητα που να απορρίπτει τα κόμματα και τις κοινοβουλευτικές και κάτι σαν ανοηλυθιότητες μέχρι αηδίας. Λοιπόν, εκ παρατάξεως μάχη δόθηκε από το ιδρυτικό του ΕΠΑΜ μέχρι σήμερα. Φτάνοντας σε σημείο μάλιστα οι κορυφώσεις της σύγκρουσης να παίρνουν χαρακτηριστικά όχι εμφύλειας, πολέμου διαφορετικών ειδών στο ζωικό βασίλειο. Πώς να το πούμε δηλαδή. Γιατί εδώ κρινόταν ο τόπος, δεν ήταν το ΕΠΑΜ. Προσωπικά δεν έχω κανένα τέτοιο. Κάποιοι πρωτοστατούσαν έτσι και οι οποίοι δεν διαφωνώ. Γιατί λοιπόν, υπήρχε και κόσμος από πίσω ο οποίος δεν το πιάνε αυτό. Λοιπόν, εγώ έλεγα το εξής πάντα. Η πράξη δικαιώνει και απορρίπτει. Η πράξη όμως. Όχι τα λόγια, η πράξη. Λοιπόν, δεν θα μπορούσα ποτέ να φτιάξω εγώ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όσο και να μ' αρέσει ή να το φαντασιώνομαι. Γιατί υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η πράξη αποδεικνύει ότι υπάρχει. Μπορεί να το συχαίνομαι. Έστω και αν ιδεολογικά προέρχομαι από αυτό. Αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι υπάρχει. Οποιοδήποτε πάει να φτιάξει κάτι άλλο, απαντώντας στην ανάγκη για την οποία, στην οποία απαντάει το ΚΚΕ, τότε δεν μπορεί να παραφτιάξει παρά καρικατούρα. Ναι, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Λοιπόν, εδώ λοιπόν η πράξη τι απέδειξε. Ότι γεννήθηκε ότι και γεννήθηκε υπάρχει το ΕΠΑΜ. Στην αρχή φυσικά είναι λογικό να αναμετρέσει με την πράξη και να δεις ποιος είναι εκείνος που πραγματικά θα αποτελέσει το καινούριο που χρειάζεται η κοινωνία για να δώσει τη μάχη της. Χωρίς απαραίτητα να είναι δεδομένο ότι θα κερδίσει. Θα κερδίσει αυτή τη μάχη. Όταν γεννήθηκε το ΕΑΜ, για παράδειγμα, έτσι, την ίδια εποχή γεννήθηκαν πάνω από 100 ή 200 αντιστασιακές οργανώσεις. Το ΕΑΜ τότε ήταν μία ανάμεσα στις πολλές. Στην πρώτη του 41, της 28 Οκτωβρίου, βεβαίως το ΕΑΜ έκανε μια πολύ εντυπωσιακή κίνηση και πήγε πάνω στον Ημιτό και έφτιαξε με λαμπιόνια το ΕΑΜ. Αλλά δεν ήταν μια χούφτα άνθρωποι ήταν. Έτσι. Είναι ένα είδος, πώς να το πούμε, ήταν μια προπαγανδιστική έτσι, τακτική κίνηση του ΕΑΜ για να δείξει ότι κάτι είμαστε είναι. Πολλοί. Ναι. Ενώ στην πραγματικότητα ήταν μία οργάνωση σε εκατοντάδες που υπήρχαν. Που κατεβαίνανε στις διαδηλώσεις, πηγαίνανε, γιατί έγινε μεγάλη διαδήλωση την 1η 28 Οκτωβρίου και μεγάλη διαδήλωση,
Στην πράξη όμως απεδείχθη ότι τον λαό μπορεί να τον εκφράσει μόνο μία οργάνωση. Και αυτό είναι το ΕΑΜ. Ήταν το ΕΑΜ. Άσχετα με το ότι που κατέληξε και το ανέχασε. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με τις πολιτικές ηγεσίες και τη στρατηγική που χάραξε. Αυτό κρίθηκε στην Ελλάδα. Ο μόνος που μπορεί να εκφράσει τον πατριωτισμό, τον αγνό πατριωτισμό του λαού μας, με τα χαρακτηριστικά που καταλαβαίνει ο λαός, δηλαδή ότι είμαι πατριώτης, ανεξάρτητα αν είμαι αριστερός ή δεξιός, ότι δεν έχει νόημα να βάζω το θρησκευμά μου μπροστά, το πολιτικό ή το θρησκεολογικό. Με προμετωπίδες διάφορες. Λοιπόν, ναι. Για να ενωθώ, να παλέψω για την πατρίδα μου. Όποιος το έκανε αυτό, απέτυχε παταγωδός ή λειτουργήσε υπέρ του εχθρού. Ακόμη και αν δεν το ήθελε. Αυτό κρίθηκε ιστορικά. Δεν υπάρχει ούτε ένας ο οποίος να άσκησε κριτική στο ΕΠΑΝ, να το απέρριψε, να το έκανε, να το έδειξε, που να έκανε ούτε το ένα εκατομμυριωστό από αυτά που έχει κάνει το ΕΠΑΝ. Ούτε ένα. Εγώ έλεγα πάντα στους παλιούς συντρόφους από το ΚΚΕ, όταν δεν ήμουνα στο ΕΠΑΜ, δεν υπήρχε το ΕΠΑΜ. Και τότε και εγώ σαν χαζοβιόλης με τις αυταπάτες μου ζυμωνόμουνα μέσα στην αριστερά, γιατί θεωρούσα ότι ίσως από εκεί μπορεί να γεννηθεί κάτι. Δεν είχα την αυταπάτη, και τότε λέγα νέο ΕΑΜ. Για το νέο ΕΑΜ εγώ είχα σταντευτεί. Γι' αυτό και δεν μπήκα στην Ανταρσία, αν και μου πρότειναν την ηγεσία. Δεν μπήκα σε καμία κομμουνιστική άλλη οργάνωση στην προσπάθειά τους να φτιάξουν ένα καλύτερο ΚΚΕ, γιατί ήξερα ότι όσο υπάρχει το ΚΚΕ, το επίσημο ΚΚΕ, κανένας άλλος δεν μπορεί να είναι προφήτης μετά Χριστόν παρά μόνο ο Γάιδαρος, έτσι όμως λέει ο λαός μας, και εγώ ο Γάιδαρος ήμουν πολύ καλομάθημένος για να γίνω. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα έλεγα την πρώτη οργάνωση που θα φτιάξετε. Οργάνωση βάσης, όπως λέγαμε εμείς. Ναι. Την πρώτη οργάνωση βάσης που θα φτιάξετε, καλέστε με να σας κεράσω όλους σας ό,τι θέλετε. Εγώ θα το κεράσω εγώ. Μέχρι στιγμής πόσες γίνανε τέτοιες βάσεις? Καμία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, το ίδιο έλεγα και στα παιδιά που περνάγανε μέσα από το ΕΠΑΜ. Την πρώτη μάχη που θα δώσετε και θα τη δώσετε με όρους λαού, να σας ακούει ακροατήρια μεγάλα. Μαζί σας. Και εγώ θα σηκωθώ όρθιος και θα πω, παιδιά, έχετε δίκιο απόλυτο. Μία. Ποιος ήταν ο λόγος λοιπόν έτσι που, εκτός από τους εισοδιστές ας πούμε εξ επαγγέλματος ή άλλους, δηλαδή πού είναι η ψυχολογία αυτού του πράγματος, γιατί περί ψυχολογίου... Όχι, απλούστατα, ηρωνικά, ναι. Τους έλεγα ζητάμε συγγνώμη που είχαμε δίκιο. Είχαμε δίκιο παντού. Και όποιος δεν το αναγνωρίζει αυτό το πράγμα, είναι παντελώς ηλίθιος ή απλούστατα δουλεύει για άλλες σκοπιμότητες. Ναι, ας δες. Πολύ απλά. Ναι. Να ας μου βγει κάποιος και να μου πει, εκεί κάνετε λάθος, ρε Μάγκης. Αλλά με επιχείρημα, έτσι. Ναι, όχι. Και κάτι άλλο. Επειδή κάποιοι αισθάνονται, πώς το λένε, απογοητευμένοι, γιατί περάσανε μέσα από το ΕΠΑΜ και κάποιοι τους διώξανε. Ακούστε, παιδιά, σε μια οργάνωση τόσο ανοιχτή όσο είναι το ΕΠΑΜ, φεύγεις, δεν σε διώχνει κανένας. Δεν έχει διώξει κανείς κανένα. Έτσι. Εκτός εσύ αν δεν αντέχεις. Βεβαίως θα αντιμετωπίσεις εχθρικές καταστάσεις. Φυσικά όταν θα μπεις μέσα, θα πρέπει να μάθεις να συνδιαλέγεσαι με ανθρώπους που διαφωνούσες μέχρι χθες ή αν θέλεις ίσως σε διαφορετικές παρατάξεις μέχρι χθες. Λοιπόν, αν δεν μάθεις λοιπόν να το κάνεις αυτό το πράγμα, εάν δεν μάθεις ότι ο αληθινός χριστιανός είναι αυτός που πραγματικά, που ταυτόχρονα είναι και αμαρτωλός αλλά και όπως τον λένε, ενάρετος, εάν δεν το μάθεις αυτό στη ζωή σου και αν το σέβεσαι, τότε δεν είσαι καν χριστιανός. Είσαι θρησκόληπτος του κερατά και το μόνο που θες να κάνεις είναι να επιβάλλεις τη φούρκα του αριστοκράτη ή του οποιοδήποτε εξουσιαστή πάνω στο λαό. Το ίδιο γίνεται και στην ιδεολογία. Λοιπόν, κάποιοι, βεβαίως υπήρξαν πάρα πολλοί μέσα στο ΕΠΑΜ, οι οποίοι θεωρήσαν ότι μπορούσαν να μεταλλάξουν το ΕΠΑΜ σύμφωνα με τα δικά τους ιδεολογικά προβλήματα. Βεβαίως, ναι. Κάνανα πρόβλημα. Σήμερα αυτοί βρίσκονται και εκτιμούν τα πράγματα διαφορετικά από την τουαλέτα του σπιτιού τους. Κανένα πρόβλημα. Μας κάνουν, νομίζουν. Κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν μπορούν να ζητάνε από κανέναν τα γιατί και τα πώς. Μόνο από τον εαυτό τους μπροστά στον καθρέφτη, στα ίσα, να λένε γιατί απομονώθηκαν και βρέθηκαν στο περιθώριο. Όταν εγώ έφυγα από το ΚΚΕ, να το πω διαφορετικά, δεν ήμουν τόσο ηλίθιος ώστε να τα ρίχνω στο ΚΚΕ. Το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να ψαχτώ εγώ ίδιος. Τι είναι εκείνο που με οδήγησε, αφενός οδήγησε το χώρο στον οποίο ανήκα και που τέλος πάντων είχα τις προσδοκίες μου σε αυτόν, να χρεοκοπήσει μπροστά στα μάτια μου, και δεύτερον, ποιος είμαι εγώ που δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο σε αυτό που, για το οποίο είχα ταχθεί.
Λοιπόν, εάν δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο και δεν μπορούσα, σημαίνει ότι δεν είχε νόημα το ότι έφυγα εγώ από το, το ότι έφυγα από το ΚΚΕ. Εάν παρέμενα κομμουνιστής του είδους του, της κυρίας Παπαρίγα και του κυρίου Κουτσούμπα και απλά έφυγα από αυτούς γιατί διαφωνούσα σε ζητήματα πολιτικής, τότε έκανα μεγάλο λάθος. Έπρεπε να ανήκω εκεί. Ανακάλυψα, δουλεύοντας με τον εαυτό μου, ότι εδώ, μια στιγμή, διαφέρουμε νύχτα με τη μέρα. Αυτό το κόμμα ήλθε και παρήλθε. Ιστορικά έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο εδώ και χρόνια. Δυστυχώς όμως στην κοινωνία δεν είναι όπως στο βασίλειο της φύσης, όπου κάτι γεννιέται, έρχεται, τρώει το άλλο και τελειώνει η ιστορία τους αμέσως. Δυστυχώς στην κοινωνία, τα κοινωνικά φαινόμενα και τα ιστορικοκοινωνικά φαινόμενα παραμένουν ακόμη και όταν πεθάνουν, σαν ενός είδους ζόμπι για να ταλαιπωρούν τους ζωντανούς. Όπως και αν το κάνουμε, Δημήτρη, εγώ θα έλεγα. Αλλά αυτή ήταν η δική μου άποψη. Ναι, το ίδιο πράγμα λέω και για αυτούς που φύγανε. Και τους το παίζανε μεγάλοι επαναστάτες. Δεν πειράζει. Εγώ το λέω το εξής. Αν ήταν κάποιος έντιμος με τον εαυτό με του. Με τον εαυτό του, όταν λέμε έντιμος, μιλάμε τώρα. Με τον εαυτό του. Μα εγώ λέω πάντα με τον εαυτό διαφορετικά. Και βρίσκεται απομονωμένο στο περιθώριο, εκτός και αν δεν το αντιλαμβάνεται αυτό. Χωρίς κανενός είδους δυνατότητα να παρέμβει. Ή αντίκρισμα, γιατί θυμάμαι κάποιους, για παράδειγμα, από το πρώτο συνέδριο, μεγάλους ηγέτες. Που λέγανε ότι μπορούσαν να μαζεύουν τους 700 χίλιους ναι, και τα λοιπά. Ναι, όχι καλά. Με τον καζάκι, αλλά μόνοι τους. Ναι, και τώρα μαζεύουν 25 φοιτηταριά και το παίζουν μεγάλοι ακαδημαϊκοί. Λοιπόν, με τις πλάτες ανταρσίας, δεν ξέρω και εγώ που άλλου. Και γελάει ο κόσμος μαζί τους. Λοιπόν, πέρα από όμως από αυτό το πράγμα, εγώ θα με είχα απασχολήσει πάρα πολύ. Και θα έλεγα αν ήμουν έντιμος με τον εαυτό μου. Και αν είχα ταχτεί εκεί που είχα ταχτεί, που έλεγα ότι είχα ταχτεί. Mm-hmm. Λοιπόν, και θα το επανεξέταζα. Και την ευθύνη θα την έρθω στον εαυτό μου. Πρωτίστως. Γιατί αν εγώ σηκώνω, όντως έφευγα στο τέταρτο συνέδριο που είχα. Είναι και η αυτοκριτική, όταν λέμε αυτοκριτική, το λέμε. Γιατί αν έφευγα. Να μπορώ να έχω τη δύναμη. Να το ξεκαθαρίσουμε. Εάν στο τέταρτο συνέδριο που είχα βάλει το δίλημα, ή μάγκες θα πρέπει να γίνει το ΕΠΑΜ, όπως πιστεύω εγώ σε αυτή την ιστορία, αν το δέχεστε κανένα πρόβλημα, αλλά εδώ είναι θέμα αρχής και θα σηκωθώ να φύγω, εάν είχα φύγει, θα είχε φτιαχτεί ένα δεύτερο ΕΠΑΜ. Το οποίο θα ήταν πολύ καλύτερο από το ΕΠΑΜ που υπάρχει σήμερα, γιατί δεν θα είχε τα βαρύδια που είχαν εκεί μέσα. Να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ δεν θα είχα μείνει στη γωνία, στο περιθώριο, και να μιλάω με την παρέα μου, τα 15, έτσι, και έτσι. Να πίνω και να νομίζω ότι κάτι είμαι. Και κάτι είμαι. Έτσι, λοιπόν, όποιος θέλει να νομίζει ότι είναι. Δεν απαγορεύεται. Έτσι. Βεβαίως. Αλλά δεν ταιριάζει με τη ζωή. Έτσι. Λοιπόν, όχι την Κωνσταντοπούλου, με αυτήν ταιριάζουμε. Λοιπόν, με την αληθινή ζωή του λαού. Με αυτή την έννοια ζητάω συγγνώμη. Σωστά. Που ήμασταν πάντα δίκαιοι, ακριβοδίκαιοι και πραγματικά στο στόχο. Πάντα. Ό,τι και να σκέπτεται καθένας, ό,τι και αν θέλει να πει, θεωρώ. Δική μου εκτίμηση τώρα είναι αυτή, αλλά ότι το ΕΠΑΜ καταγράφεται στην ιστορία πλέον. Δεν μπορεί να μην. Αν πετύχει το στόχο. Εάν πετύχει το στόχο. Γιατί άνθρωποι είμαστε. Λοιπόν, τελειώνοντας, πηγαίνοντας προς το τέλος, τελειώνοντας η εκπομπή, εγώ θέλω να πω πάντοτε ότι αισθάνομαι πάρα πολύ πρικισμένος κάθε φορά καλύτερα όταν έχω συζήτηση μαζί σου, έστω και μέσα από μια εκπομπή, είτε σε ιδιωτική φύση, αλλά και σε εκπομπή ακόμα. Αυτή την εντύπωση πρέπει, όχι αυτό το γέμισμα πρέπει να παίρνουν και οι ακροατές όταν κάθονται να ακούνε Δημήτρη Καζάκη στο ραδιόφωνο και όχι μόνο. Και πιστεύω υπό την άποψη αυτή είναι όλα αυτά πάρα πολύ χρήσιμα για να τα σκεφτόμαστε και για να τα κάνουμε πράξη. Εγώ απλά θα ήθελα να πω κάτι, γιατί είναι το μόνο που προσφέρει το ΕΠΑΜ, όπως και κάθε οργανωμένος αγώνας. Πραγματικά οργανωμένος, όχι παρεΐστικος, οργανωμένος. Τι είναι αυτό που μπορεί να σου προσφέρει, να σε γεμίσει, δεν είναι η νίκη. Όχι, αυτό είναι στέγατμα. Αν θέλει κάποιο αγώνα μεγάλο. Και αυτό είναι η κορύφωση. Να σε χαρούμε και να είναι η κορύφωση. Αλλά αυτό που αισθανόμουν φέρεις εγώ. Το γεμάτος από εδώ. Όταν 18 χρονών συνειδητοποίησα το που ανήκω κοινωνικά και ότι θα πρέπει να δώσω μάχη για αυτό που ανήκω, σε αυτό που ανήκω και να τους δικαιώσω και να δικαιώσω τους δικούς μου και αν θέλεις και την ένταξή μου σε αυτή. Κοινωνική πρώτα η κυρία και αποφάσισα να πάω. Εκεί που πήγα, το πρώτο πράγμα, και γι' αυτό δεν μετανιώνω, που μου είχε αφήσει οι καλές εποχές της ένταξής μου και τη βοήθεια που μου έδωσε αυτή η ένταξη, για να μάθω και πέντε πράγματα, να πηγαίνω να μπορώ να κάνω και τον έξυπνο σήμερα. Λοιπόν, και να μπορούμε να κάνουμε και οργανωτικά πράγματα. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, έμαθα
Τι σημαίνει να παίρνω το ποτήρι, να το πάρω από εδώ και να το πηγαίνω από εκεί και να ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς να έχω πλάτες, mm-hmm. χωρίς να έχω μηχανισμούς, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, ποιο ήταν το γεγονός ότι μπορώ να πω με μεγάλη παρησία και με μεγάλο, πώς να το πούμε, μεγάλη περηφάνεια, ότι ήμουνα και εγώ εκεί. Έτσι. Έτσι. Αυτό το πράγμα, η συντριπτική πλειοψηφία των ΕΠΑΜΙΤΟΝ, των μελών του ΕΠΑΜ και των φίλων του ΕΠΑΜ, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είτε κερδίσουμε, είτε είναι χάσουμε. Η πρίκα τους αυτή, έτσι. Την οποία θα κουβαλάνε όχι για τον εαυτό τους μόνο, ήμασταν αλλά και για τους πίσω που βλέπουν. Και όταν φωνάζουμε και λέμε, δεν κάνουμε εμείς μόνο για το σήμερα, αλλά να δείξουμε στον κόσμο και μακάρι να βγουν τα νέα παιδιά, οι νέα άνθρωποι, τα νέα στελέχη μας. Και βγαίνουν συνεχώς και αυτό μας χαροποιεί, τα οποία έρχονται να συνεχίσουν αυτό το έργο. Διότι αυτό έχει σημασία. Δίνει και την ιστορική αισιοδοξία πέρα από τις γνώσεις ή τις απόψεις που έχει ο καθένας. Βεβαίως. Να θεωρούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση που να την πετύχουμε στο στόχο μας. Γιατί ποτέ ξανά από την εποχή της φιλικής εταιρείας. Και γι' αυτό όταν λες, έστω και ένας να μείνει, αυτός θα σπάει μέχρι το τέλος. Το παρεξηγούν κάποιοι και λένε και θεωρεί τον εαυτό του. Όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ λες, έχω πάρει την απόφαση, αλλά ξέρω ότι ένας να μείνει, ας μην είμαι εγώ. Λες, ας μην είμαι εγώ. Αλλά ένας να μείνει που να εφορείται από αυτά τα πράγματα. Θα πάει μπροστά και για ποιο λόγο? Γιατί τώρα πλέον το μόνο που έχει μείνει στον κόσμο, το μόνο που έχει μείνει στον ελληνικό λαό, δεν το έχει αντιληφθεί ακόμη όσο θα έπρεπε να το έχει αντιληφθεί. Ναι. Είναι το ιστορικό του δικαίωμα σε αυτή την πατρίδα. Δεν έχει κανένα άλλο δικαίωμα που του έχει απομείνει. Ωραία. Δεν έχει ούτε συνταγματικό, ούτε πολιτικό, ούτε κοινωνικό. Τίποτα. Του τα έχουν μόνο το ιστορικό δικαίωμα. Και το ιστορικό δικαίωμα το υπερασπίζεται, έστω και αν υπάρχει μια χούφτα ανθρώπων αυτό. Που να λέει ότι εδώ αυτός ο τόπος ανήκει στο ελληνικό γένος, όπως λέγανε οι παππούδες μας, οι προπαππούδες μας. Μόνο αυτό έχει μείνει. Λοιπόν, τελειώνοντας, να υπενθυμίσουμε ότι αύριο βρισκόμαστε στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας. 4 η ώρα είμαστε εκεί. Παλεύουμε μέχρι τις 5 η ώρα, μέχρι να μην περάσει σε κανέναν διάδρομο να υπογράψει κανένα σε κατασκευτήριο ή σε κανένα καφενείο, διότι έχουμε δει και αυτά τα πράγματα. Όλος ο κόσμος αύριο πρέπει να είναι στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας. Δημήτρη, εγώ σε ευχαριστώ. Εκπομπές θα συνεχίσουν κανονικά, κανονικό, έτσι για να το ξέρει ο κόσμος, ότι θα συνεχίσουν εκπομπές και θα διανθίζονται συνεχώς και με νέες θεματολογίες. Ευχαριστούμε. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.